Δηλαδή έπρεπε να έχουμε διστάσει τα γεγονότα και να έχουμε απώλειες για να ακούσουμε αυτή την κομματάρα. Τι να κάνουμε, έτσι τα φέρνει η ζωή. Και χθες ήταν μια ημέρα συνολικά απολειών γενικότερα στο παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα, αλλά και εγχώρια. Φαντάζομαι αρκετοί θα πληροφορηθήκατε τον θάνατο του frontman, του χορευτή, του τραγουδιστή, διάφορες ιδιότητες, τον Prodigy, τον του Keith Flint, στα 49 του χρόνια έφυγε από τη ζωή, αυτοκτόνησε χωρίς να έχουν γίνει παραπάνω λόγοι γνωστοί. Και η εκπομπή μουσικά σήμερα θα είναι αφιερωμένη σε αυτό που γεφύρωσε δύο διαφορετικούς κόσμους, μπορεί και παραπάνω. Η Prodigy ήταν ένα συγκρότημα και είναι, εντάξει, μένουνε, το οποίο μπορεί να το ακούγει ο Μεταλλάς, ο Καρεκλάς, ο Σκυλάς, ο καθένας. Το Βάλε Prodigy ακούγεται και θα ακούγεται σε όλα τα πάρτι. Καλημέρα παρόλα αυτά σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Λόγω επειδή Λίμπερο 107,4, Μπάμπης Μπατμανίδης πίσω από το μικρόφωνο, σας υποδέχεται σε ακόμη μια ημέρα, τριτούλα σήμερα, 5 του μηνού. Αγίου Αρχελάου και Μαρτύρων, Αγίου Ευλαμπίου και Ευλογίου, Αγίου Κόνονος. Εορτάζουν ο Αρχέλαος, ο Ευλόγιος, ο Ευλογής, η Ευλογία, η Ευλογούλα, η Ευλογίτσα και ο Κόνον. Όχι ο Κόναν. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Και καλημερίζουμε και την πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό στη σημερινή μας εκπομπούλα. Καλημέρα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Καλώς το να, τι έγινε. Έτσι με έβαλες Prodigy, τώρα με έφτιαξες. Ναι. Έχω, που έχω τα νεύρα. Τα νεύρα γιατί. Εσύ, με το frontman των BBC. Ναι. Σήμερα είναι η μέρα να σε καταδικάσω εσένα. Έτσι, δικά σου. Επειδή είναι δευτερολογίας εκπομπή και... Mm-hmm. Και τι άλλο, ας πούμε, δευτερολογίας ή καταγγελιών. Λοιπόν, και σήμερα θα σε καταδικάσω εσένα, γιατί δεν έχω, το πιο σημαντικό είναι δεν έχουμε τι να πούμε, γι' αυτό. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Έτσι με έβαλες και Prodigy, τώρα με έφτιαξες, τώρα θα σε κάνω εγώ. Δουλεύεις ή δεν δουλεύεις μετά. Αν βάζαν όλες οι επιχειρήσεις Prodigy, παραγωγικότητα θα αυξανόταν το λιγότερο, σύμφωνα με μελέτες δικές μου, ένα 20-30% πάνω. Ξεκάθαρα. Έχουν γιαγιά Prodigy. Mm-hmm. Να έρχονται εκεί μετά να πουλάνε. Ναι. Και έξω στα μαγαζιά. Δεν φαντάζεσαι. Να έρχεται το πρωί να πάρει ένα κουλούρι και να την έχει έτσι. Ελάθια. Ελά, άκου τώρα θα με φάσει. Άκου. Το βάλε. Μην αλλάζει θέμα τώρα, γιατί δεν θα βγω από το στόχο μου σήμερα. Ναι, ποιο είναι ο στόχο. Χθε με τρέλανε. Ναι. Γιατί άνοιξε μια συζήτηση ο Παύλο και σε ρωτάει. Γιατί ας πούμε π.χ. παχαίνουν οι μοναχοί, όχι γιατί παχαίνουν οι παπάδες και οι μοναχοί είναι αδύναμοι. Είπα το ψωμί. Είπες το ψωμί, λοιπόν άκου τώρα αυτό. Ναι. Όχι, διέλυσε το μύθο. Διέλυσε το μύθο. Όχι, διαλύω γιατί είμαι σαν εκπρόσωπο του Φουρναρέου που ακούνε πολύ. Ναι. Σαν εκπρόσωπο τύπου. Γιατί άσε τώρα. Δηλαδή στην νηστεία δεν παχαίνει άμα φας σε μια μέρα 2 κιλά χαλβά ή τα ταχύνια. Ναι. Τους ταραμάδες. Διέλυσε το μύθο και απάντησε γιατί αυτά είναι λόγια των διατροφολόγων που κατακλείζουν τις τηλεοράσεις. Εν τω μεταξύ, εσύ είσαι ο πιο ψωμάς, να πούμε, τρως ένα ψωμί στην Καθησιά. Ναι, δεν παχαίνω. Εντάξει, να σε πω τώρα. Ειδικά τώρα στις νηστείες, άμα τρώμε μακαρόνια με σάλτσα και από δίπλα μια τηγανητή πατάτα, φούλιδα τάνδραγες, τρώνε και χαλβάδες και τέτοια. Και άλλοι αρχίζουν και τα. Με τα τσίμπουρα και τα μαλάκια της θάλασσας και αυτά όλα θα παχύνουν. Εντάξει, δεν σου είπα τώρα να κάνεις και ζωάρα, αλλά πες μας πώς το ψωμί δεν παχαίνει. Δηλαδή, εγώ τρώω ψωμί, αλλά μετά έχω και ενοχές. Αν δεν έπρεπε να φάω ένα ολόκληρο καρβέλι το πρωί. Ένα καρβέλι και του βάλεις όλο μέσα στη σαλάτα και στη σαλάτα και τέτοια.
ναι. και στα βούτυρα και αυτά θα παχύνει. Γιατί έχει του υδατάθαλπε, έχει όλα. Αλλά το ψωμί τι είναι, αλεύρι, νερό, ναι. μαγιά και αλάτι. Άρα το και ψωμάκι πάρω... το σκέτο, να πάρω ψωμάκι για να βουτήξω στο γαλατάκι μου. Αν ένα ψωμί σκέτο και ένα γάλα πιες, όλη τη μέρα σε κρατάει. Ναι. Πηχύ, και δεν παχαίνει κιόλα, λε. Δεν παχαίνει, τίποτε. Μάλιστα. Ωραία. Να το ξέρω τώρα... να το κάνω αυτό δηλαδή. Ναι. Να το κάνει, φίλε. Ναι. Εσύ τι κάνει τώρα. Πα πήχε, έχει live στο Βόλο. Ναι. Εντάξει, πα εκεί πέρα, τρώσει εκεί όλα τα, τα όστρα και τα ρουφάσει εκεί. Ωραία, μαγκά. Με 10 καράφια. Συνέ. Αρχίζει εκεί καλαμαράκια, πατάτε, σιγανιτέ αυτά. Μετά λε. Πού μπορεί να το ψ. Όχι, χωρί ψωμί, χωρί ψωμί όλα αυτά. Πίνει. Ναι, ναι, χωρί ψωμί, μην παχύνει. Και επίση ο έμπειρο. Κάτσε να σου πω όμω. Ο έμπειρο. Ο έμπειρο φαγοπότη δεν παραγγέλνει ποτέ στην ταβέρνα τη γανιτή πατάτα. Για να τον ναι. μπουκώσει και να του κόψει την όρεξη από όλα τα υπόλοιπα εδέσματα που υπάρχουν. Ναι, ναι, ναι. Τώρα εδώ σας μάθουμε μπαλίτσα. Σας μάθουμε μπαλίτσα ναι, ναι, ναι. και... Ας εκεί πίνεις καμιά 10 καράφια, πας μετά στο, στο live εκεί πίνεις καμιά 10 gin tonic να πούμε. Mm. Και μετά γυρνάς και λες, έφαγα ψωμί αυτές τις μέρες και έκανα. Το ψωμί, μάλιστα. Ναι, ναι, ψωμί, ναι. ψωμάκι. Δεν παχαίνει το ψωμί. Ναι. Πρώτοι εδώ κυρίες και κύριοι, το ακούτε από το λόγο επειδή. Καταρρύπτουμε το μύθο. Γιατί βάλετε ο κλάδος των αρτοποιών. Ναι. Από τους διατροφολόγους και λοιπούς επαγγελματίες. Και μερικοί που λέμε ας πούμε, κάτι παπάδες που κάνουν, άμα εξομολογείς τώρα 3-4 ώρες τη μέρα, είσαι καθιστός. Ναι. Πας κάνεις αγιασμούς, τέτοια, όλοι σε κερνάνε. Έλα εδώ, πάντερ, φάει αυτό, ναι, κάνε εκείνο. Ναι. Σε... Αν νόμιζα, σπίτσα... νόμιζα θα πεις ότι αν φας και εξομολογηθείς, αδυνατίζεις. Αλλά τώρα πας εδώ, πας ένα, πάνε εσύ να κάνεις επισκέψεις. Φάει ένα γλυκό, πιες ένα καφέ, κάνε ένα κέρ, τέτοιο. Μάλιστα. Έτσι παχαίνεις. Μάλιστα. Εντάξει, έχεις εδώ το βήμα. Το βήμα και. Το βήμα εδώ, ναι. Εκφράζεις την άποψη. Εκπομπή καταγγελιών. Βεβαίως. Θα θέλαμε την άποψη ενός διατροφολόγου, αλλά ποιος διατροφολόγος ξυπνάει τέτοια ώρα. Όχι, όχι. Έτσι, έτσι. Ναι. Έχουμε εδώ και καταγγελία από την. Όχι καταγγελία, παρέμβαση από την φίλη μας τη Μαρία από το Βόλο που λέει: Όχ, μας πήραν είδηση. Τα βάλες με το Βόλο τώρα, σε φταίει ο Βόλος. Τέλος πάντων. Τα καλύτερα είναι εκεί. Ό,τι μοιάζει τη Θεσσαλονίκη, μας αρέσει μας. Ναι, μας αρέσει. Δηλαδή, Αλεξάνδρου, ό,τι έχει δηλαδή. Ό,τι έχει θάλασσα. Γιατί είμαστε γνωστοί, είμαστε ναυτικοί εδώ όλοι. Στην Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, έγινε. Σε χαιρετούμε, φίλια. Τσαου. Οργισμένος φούρναρης, κυρίες και κύριοι. Βγήκε να καταγγείλει τις χθεσινές μου τοποθετήσεις περί νηστιών και λοιπόν άλλων διαδικασιών μέσω του άρτου. Δεν παχαίνει ο άρτος, παχαίνει το θέαμα ενδεχομένως. Πάρε πατατάκι, πάρε σποράκι, πάρε popcorn, πάρε το ένα, πάρε το άλλο. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα, μας το κλείσε. Καλημέρα. Μπαμπή. Καλώς την α. Τι κάνεις. Καλά είμαστε εσύ. Καλά είμαι κι εγώ. Σ' ακούλε... Να ακούω το φούνας, μιλούσε. πήρε τηλέφωνο να σε προλάβει. Εγώ δεν μπόρεσα να προλάβω γιατί στο τσάμπ κατάλαβα ότι δεν έχω χρόνο ομιλίας και έβαλα παράταση τώρα 2 ευρώ. Αχα, μάλιστα. Για να καλέσω εσένα. Με ετοιμάς ιδιαίτερα. Δεν μπόρεσε καλά με τα κινητά μου. Ρε, θα μου λες να σε παίρνω εγώ τώρα, στεναχωριέμαι με τις παρατάσεις. Ναι. Όχι, μια μου βγάζει, κάνε αυτό, κάνε εκείνη και με μπερδεύουν. Και εμένα να δεις, άσε να πάνε. Τι κόλπα είναι αυτό, δεν ξέρω. Ναι, 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 ναι. Τι κάνεις. Να πάρω τώρα ένα άλλο κινητό, έτσι θα με κάνουν πάλι. Πάλι έτσι, πως μας κάνουν έτσι και μας διαιρούν. Είναι με κουμπιά, είναι με κουμπιά και έτσι θα με κάνουν να πάω ένα άλλο κινητό. Να. Πότε κουνά το χέρι. Κούνα, κουνήσω τη θέση σου, κουνήσω τη θέση σου. Να φύγει αυτή. Να είσαι. Βαριέσαι, να. Το Σάββατο, το Σάββατο. Το Σάββατο ξανά έπαιξε. Ναι, 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 ναι. Τι να κάνεις. Πότε ξαναπέζει. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή που μας έρχεται. Α, Γρεβενά, Καστοριά από το Λεμαϊδά. Α, εκτός Θεσσαλονίκης. Εκτός έδρας. Ναι, ναι, ναι. Σαν το NBA κάνουμε κι εμείς περιοδία. Εγώ προωθώ, κάνω προμό. Το δίσκο σου και τη διαστημότητά σου. Να. Και έχω καταλάβει τώρα τελευταία ότι έχεις πάρει κάτι από μένα. Εδώ είσαστε. Όλοι έτσι, και μιλάνε. Έτσι, κάτι από σένα. Πάρει και εσύ αυτό. Κάτι και... από σένα. Μόλις, να μην επηρεάσω και εγώ βρε Κατερίνα. Θα με λυσούλες και για σένα. Έτσι, τι να κάνουμε. Ήθελα να πω τον κόσμο που ήρθε τώρα, δεν ξέρω πολύ, ήρθαν από το εξωτερικό να μείνουν μόνοι μας. Μάλιστα, ναι. Η Ελλάδα. Η Ελλάδα.
συμβουλεύω. Συμβουλέψτε τους. Τον την ζευγαγγελισμού που εμείς εδώ στην Ελλάδα τρώμε μπακαλιάρα με την κορδαλιά. Και να μην το αμελήσουν, να φάνε και αυτοί. Γιατί αν δεν μπορούν στο σπίτι να το φτιάξουν, α πάνε έξω κάπου να φάνε. Ακούτε Έλληνες στο εξωτερικό. Κορδαλιά είναι το αγαπημένο μου. Μπράβο Κατερίνα μου. Και είναι ελληνικότατο. Όλα μας τα πήραν. Άμα μην μας λένε ο μπακαλιάρος των Πρεσπών μετά και τέτοια. Δεν σου λέω. Ας τα να πάνε. Καλύτερό μου είναι. Έκκληση λοιπόν σε όσους επαναπατριστήκανε να φάνε. Μια από Μακεδονία εδώ που έχουμε ένα πρατήριο, ένα κατάστημα που κάνει σαλάτες. Ναι. Αν είχα φάει μια σκορδαλιά πέρσι. Πόβρε μπαγκάμπου. Φορά του ωραίο πράγμα έφαγα. Του ωραία σκορδαλιά. Έτσι. Θα μας τα πεις και αυτά όταν θα έρθουν οι μέρες. Οι μέρες τη 25η. Γι' αυτό οι Σκόπια είναι καλαδοκούν να μας πάρουν. Γιατί δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν. Έτσι. Γιατί έχουμε καλή μάσα εδώ, καλή καλοπέραση. Πες τα. Όλα έχουν τα τζέρα του ωραία. Τίποτα. Έχει φάει σκοπιανικά φαγητά, κάτι σάλτσες και κάτι σαλαμοκάσερα. Η κυβέρνηση θα πέσανε στρατή για Σκόπια πάλι. Έτσι, πες τα Κατερίνα. Δεν θα μας πάρετε τη σκορδαλιά. Η σκορδαλιά είναι ελληνική. Γεια σου Κατερίνα μου. Γεια σου. Γεια σου Άκη μου, τι κάνεις, πώς καλά, είσαι. Καλώς τώρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε. Μην παραχαράσετε τη σκορδαλία. Εντάξει, πάντα καταιγιστική η Κατερίνα και μας φτιάχνει πάνω απ' όλα. Τα είπε, γι' αυτό μας ζηλεύουν όλοι, Άκη μου. Τα έχουμε όλα, όλα τα καλά του Θεού. Αυτό, έχουμε φιλότιμο, έχουμε σκορδαλιά, έχουμε τζατζίκι, έχουμε μελιτσάνο σαλάτα. Μεσογειακή κουζίνα, έχουμε εδώ μπρίο, ταπεραμέντο, θάλασσες, ακτές και τι δεν έχουμε. Μπόχες. Ε, τι? Μπόχες. Τι είναι οι μπόχες? Βαριστομαχές εκεί να φεύγουν. Μπόχες και μπόχες από τα σκορδίλες. Καλά, κάτσε. Όταν θα έρθει 25η, τότε θα τα δούμε και θα δώσουμε και τρόπους αντιμετώπισης. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Αναφέρθηκε στο πώς λένε το χαλί που είναι αφιέρωμα στο... Ναι, θα παίξει πρώτη τσιπολή σήμερα. Ναι, ναι, αυτό θα μας πω πρώτη φορά. Θυμίζουμε κλασική αθλητική εκπομπή σε λίγο με αυτή τη μουσική. Θα πούμε και σημεία στο στοίχημα. Γιατί να μην πούμε, να το πάμε και έτσι. Γιατί όλο κάτι τέτοια μπιτάκια δεν παίζουν. Ναι, ναι, να πούμε, να πούμε. Να σου έχω. NBA, τα ξημερώματα. Μαϊάμι Χιτ, Ατλάντα Χοκς. Να πάρουμε κι άλλους κουβά μαζί μας. 114-113. Brooklyn Nets, Dallas Mavericks, 127-88. Σε αυτούς τους Dallas, ρε εσύ, αγωνίζεται ο Νοβίτσκι. Τον έχω δει ακόμη. Νομίζω πολύ τιμητικά τώρα. Δηλαδή εκεί πέρα πολύ. Τώρα ένα τέλειο άστρο του Ντόνσιτς στους Dallas Mavericks. Ξυπνούσα, κοιμόμουν και το είδα λίγο το μάτς, να σου πω την αλήθεια. Είμαι με πολύ λίγο ύπνο. Ντόνσιτς τραγικός ήταν. Είδα το μάτς που ήταν τραγικός, ό,τι να είναι έκανε. Και ο Νοβίτσκι έτσι λίγο ρε εσύ με στεναχώρησε που τον... Αλλά τον βάζουν, τον χρησιμοποιούν. Ναι. Είναι 41. Λίγο δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του. Ο Τζινόμπλη δεν θυμάμαι να παίζει ακόμα. Όχι, ο Τζινόμπλη σταμάτησε. Αλλά πήγε Πάο Κασόλ, πήγε στους Milwaukee Bucks και έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα τώρα. Παίζουν ακόμα οι Milwaukee. Ο Πάου δεν έχει, έχει πάρει το 4 μπροστά ακόμα. Έχει πάρει όμως 2 πρωταθλήματα με τους Lakers. Όχι, δεν έχει πάρει το 4 στην ηλικία ενώ μπροστά. Το έχει πάρει, το έχει πάρει. Όλοι αυτοί είναι. Όχι, το 80 νομίζω. Όχι, 77. Εγώ νομίζω ότι όλοι αυτοί είναι 77. Για ψάξτε το λίγο. Νοβίτσκι, Γκασόλ, Τζινόμπλη και τα τι αυτά. Είναι μια γενιά εκεί. Class of 77. Αν δεν κάνω λάθος. Ο Γκασόλ είναι το 1900. Ο Μαρκ Γκασόλ μήπως είναι το 80. Ο Γκασόλ είναι το 84 είναι ο Μαρκ Γκασόλ. Α, γι' αυτό παίζει ακόμη. Ο Πάου είναι το 80. Ο Πάου είναι το 80. Ο Νοβίτσκι είναι το 77. Ο Νοβίτσκι είναι το 78. Και ο. Τίποτα δεν πέτυχα. Είναι το 77. Μάλιστα. Σαν Αντώνιο Σπέρς, Ντένβερ Νάγκετς 104-103. Utah Jazz, New Orleans Pelicans. Αγωνίζονται τώρα 112-115 στο τελευταίο λεπτό. Derby στην Αριζόνα, Phoenix Suns, Milwaukee Bucks, ένα λεπτό πριν από το τέλος και δεν το δείχνει κιόλας στο συνδρομητικό, το πληρώνουμε ρε εσύ να πούμε, δεν μας το έχουν βάλει. Όχι ρε, δεν το δείχνει, το ψάχνα πριν για να το βάλω. 103-100 μπροστά η Phoenix Suns με τρίποντο αυτή τη στιγμή, οι Milwaukee Bucks πάνε να κάνουν ήττα, είναι η πρώτη ομάδα που πέρασε στα play-off. Έχει το καλύτερο ρεκόρ αυτή τη στιγμή στο NBA. Sacramento Kings, New York Knicks στο ημίχρον 55-51 και στο ντέρμπι του μίσους του LA. Ναι. Lakers, που, ναι. Lakers Clippers 36-31. Οι Lakers του LeBron που κινδυνεύουν να μείνουν εκτός playoff. Ουσιαστικά δηλαδή όλο το ενδιαφέρον έχει να κάνει με το αν θα μείνει ο LeBron εκτός από τα playoff μετά από πόσα χρόνια. Από τότε που ξεκίνησε βασικά. Από τότε που ξεκίνησε. Παρόλα αυτά οι Bucks πάνε να κάνουν τώρα ήττα. Ήττα οδυνηρή. Καλημέρα στη γραμμούλα. Να σου είπα και τα στοιχήματα. Ναι, θα σου κάνει πατσούκα. Να την ψάξουμε, να τη βρούμε και την πατσούκα. Τι έχει. Καλημέρα.
Καλησπέρα, Παπί. Καλώς το να, τι γίνεται. Τι κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Καλά, ησυχία. Ησυχία, ησυχία. Είδεσαι, τώρα που πάει το πρωτάθλημα στο τέλος, βγήκε η καλύτερη ομάδα των τελευταίων ετών να κάνει τη δουλειά της. Ποια είναι η καλύτερη ομάδα? Η δικηγορική ομάδα του Κομποντιακού. Εσύ είδες ήδη τον κατέδρεψε τον Όφη. Εμείς τα είπαμε ότι τον Λεβαδιακό δεν θα τον υποτιμάς και τον Κομπότη. Έχει ρε τη καλύτερη δικηγορική ομάδα τώρα. Από εκεί παίρνει τα πρωταθλήματα Κομπότης. Πάει ένας κάτω. Είναι η εποχή που καθαρίζεις, ξέρεις, με τον γνωστό τρόπο τους πάντες. Να σου πω όμως και κάτι, ο Όφη ούτως ή άλλως και αγωνιστικά θα έπεφτε. Ψάχνει τώρα να δω ποιον άν θα βάλει από κάτω για να πέσει τα μπαράζ. Έφυγε ο Απόλλωνας, έφυγε ο Όφη, ψάχνει να βάλει. Έχει ακόμα ένα για να πάει στον μπαράζ. Ναι, πώς είχε πει, είχα διαβάσει κάποιο και μου λέει: παιδιά, η Ακρόπολη πέφτει, ο Κομπότης όχι. Αλλά αυτό θέλω. Δηλαδή, η δικηγορική ομάδα του Κομπότη πρέπει να έχει κάνει τα πάντα. Ο Λεβαδιακός είναι στους 20, ο Πας για να είναι στους 21, ένα βαθμό διαφορά έχουν. Ο Πας δεν τραβάει την ανηφόρα. Γι' αυτό βλέπω τον Κομπότη. Κυλάρισα πάρα πολύ κάτω του Κούγια. Ναι. Παραπέει. Και ξέρεις, κυλάρισα. Δεν έχει παίξει τα ντέρμπι του δεύτερου γύρου. Δεν έχει παίξει ακόμα με τις μεγάλες. Είναι αυτά τα τρία τα μάτς που λέμε. Ναι, τα έχει καθαρίσει. Και Άρη έχει μετά που ενδιαφέρεται και τους έχει όλους. Και Ατρόμητο και όλους. Ναι, ναι, δηλαδή έχει αυτά τα μάτς. Μεταξύ των δύο. Ο Λεβαδιακός τα έπαιξε αυτά όλα. Έπαιξε με όλους. Ο Λεβαδιακός είναι και εμάς ακόμα. Παοκάρι και οι δύο έχουν τον ΠΑΟΚ. Όλοι έχουν τον ΠΑΟΚ. Όλοι έχουν τον ΠΑΟΚ. Και οι τρεις. Ρυθμιστής. Μάλιστα. Καλά, εντάξει, θα σωθεί. Εγώ δεν. Ναι, ναι. Να σου πω κάτι. Υπάρχει καμία στοιχηματική εταιρεία που να δίνει. Ο Κομπότη δεν πέφτει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέταρτος από το τέλος και θα σωθεί το μπαράσμο τώρα. Έτσι, τώρα έτσι. Ο Λεβαδιακός έχει πρόγραμμα με Λάρισα. Εκτός. Όφη εκτός έχει. Άρα καθάρισε τον Όφη. Αυτό μιλάμε. Έχει να παίξει. Όχι, λέω τα παιχνίδια που έχει να παίξει ο Λεβαδιακός από εδώ και πέρα. Είναι με τη Λάρισα, με τον Όφη στην Κρήτη. Ω ματσάρα αυτό. Λεβαδιακός Λάρισα, δεν χάνεται. Με τον Μπας Γιάννη έχει μετά. Του έχει όλου. Άρα έχει την τύχη στα χέρια του, θα τα πάρει και τα λοιπά. Τον Αστέρα Τρίπολης εκτός έχει. Τον Πανιόνιο έχει στην έδρα του. Και τον ΠΑΟΚ έχει εδώ και την ΑΕΚ εκτός. Όχι, την ΑΕΚ την έχει στην έδρα του. Στον ΠΑΟΚ θα έχει σωθεί. Θα έχει σωθεί και θα το δώσει το μάτς για να κάνει φιέστα ο ΠΑΟΚ. Να χαρεί. Η βαθμολογία της Αγγλίας τη γνωρίζουμε ή δεν τη λέμε. Έφυγε μπροστά η City. Εντάξει. Εντάξει, να δες το χαρά, δες το χαρά τώρα. Εσύ που είσαι να είμαι, ξέρω εγώ να είμαι. Πού είσαι. Γιατί δεν μας λέτε τη θέση σας. Ποια είναι η θέση σας. Τι εντάξει. Είπαμε ρε. Είπαμε. Φτάνει. Τόσα πήραμε σερί. Μάλιστα. Τόσα πήραμε σερί. Είπαμε. Εντάξει. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Δεν ξέρω τώρα και τι πρόγραμμα υπάρχει εκεί. Όλα μπορεί να γίνουν. Όχι, όχι. Δεν τελειώσαμε. Δεν τη βλέπω. Μάλιστα. Αφού δεν πήρε και τη United, δεν πήρε και την Everton. Αυτή η κομπλεξική Everton. Καλά. Έχει ακόμα μία, δύο, τρεις. 4-5, η United έχει και τη City να παίξει, ε. Ναι, ναι. Να τα λέμε. Αλλά θα το δώσει εκεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Ήταν δώρο με την United την προηγούμενη εβδομάδα. Με τρεις τραυματίες το ημίχρονο και ο Ράσφορντ να κουτσένει για να μην μπαίνει μέσα. Βλέπω να σκοράρει United κανένα γκολ απέναντι στη City και να γιουχάρουν στο Old Trafford. Αλλά μη Έτσελ. Δεν κανονικά. Χθε, α πούμε, φαντάζομαι ότι βγήκε μέχρι και ανακοίνωση ότι η. Θυμίζεις πέρα σκηνικά αντίστοιχα τα φέστα σε τα δικά μας ότι η Everton πανηγύριζε την ισοπαλία που έφερε μέσα στην έδρα της αυτή τη φορά με τη Liverpool. Πού έχουν γίνει αυτά, πού έχουν πανηγυριστεί ισοπαλίες, δεν ξέρω. Όχι, αυτά γίνονται, παντού γίνονται. Ναι, έχουν πανηγυριστεί κάπου γίνονται. Εδώ. Δεν έχουν γίνει χειρότερα. Μάλιστα. Δηλαδή ότι η χρονιά που έπεσε η Πέτης και η Σεβίλη μαζί έχουν πέσει μαζί. Τελευταία γνωτική η Πέτης έπαιζε με αντίπαλο που έπρεπε να κερδίσει για να έρθει στη Σεβίλη. Και τόλμησε να προηγηθεί η Πέτης. Μπορεί να καταλάβεις τι άκουσα τους οπαδούς. Έτσι. Μάλιστα, αυτό, έγινε. Παντού. Σε χαιρετούμε. Γεια σου. Φιλιά, τσάου, τσάου. Έτσι λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και λίγο ενημέρωση το τι συμβαίνει στα πρωταθλήματα, στις έχθρες. Έχθες είχε Sheffield United, Sheffield Wednesday. Δεν έμαθα τι έγινε, απλά ήξερα ότι. Το derby του Sheffield. Ναι, ναι, το derby του Sheffield. Τα πανεπιστήμια, τα university του Sheffield. Τα γατάκια του Sheffield. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η πρώτη ομάδα του Sheffield και η πρώτη ομάδα παγκοσμίως στην ιστορία του ποδοσφαίρου είναι η Sheffield FC, όπως λέμε, Βόλος FC. Ναι, 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 ναι. Άρα μία πόλη, μία ομάδα. Αυτή είναι η πραγματική. Άλλοι ήρθατε μετά να πούμε οι Sheffieldiani. Τώρα μία από τις δύο. Μία από τις δύο πήγαινε για άνοδο και η άλλη ήταν αδιάφορη, αλλά πρέπει να τις έκοψε βαθμούς. Γενικά. Η Wednesday με την United. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Το παρακολούθησε απλά έτσι επιδερμικά.
Παντού υπάρχουν έχθρες, παντού υπάρχουν αντιπαλότητες. Αυτό είναι το ποδοσφαιράκι μας, κυρίες και κύριοι. Εδώ στο λόγο επειδή στο Λίμπερο 107,4. Μέρα πολιών χθες. Ναι, είχαμε πολύ ντεμαράς. Παναγιά και Χριστέ. Γενέθλια είχε, παρόλα αυτά είχαμε και γενέθλια. Γενέθλια. Ναι, Κυριάκος Μητσοτάκης γενέθλια και μετράμε, τι μετράμε, και γκολ ο Ράμσεϊ το Σάββατο. 5-6 από όλες νομίζω. Δηλαδή το Keith Flint από τους Prodigy. Ο Ντίλαν από τον Beverly Hills. Ναι. Ο Στεργίου, αυτός και αν είναι γενιές και γενιές φαντάρων, αλλά στο νότο ο Στεργίου περισσότερο. Τα Στεργίου, εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Και εδώ ήταν. Εγώ τα πήγα φαντάρος, εδώ είχαμε πανίνι στον βορρά. Και πανίνι είχαμε γεμίσει, αλλά δεν ανέβηκαν και εδώ. Ανέβηκε. Επεκτατισμός. Ο Στεργίου νομίζω ότι με το, πώς το λένε, με αυτά, από εκεί ξεκίνησε, από το Προμήθειες τα καψιμή ξεκίνησε και επεκτάθηκε τα μετά. Τα κεκάκια αυτά, ναι, εγώ θυμάμαι κεκάκια, κρουασανάκια, τέτοια ιστορίες. Και τώρα είναι, εντάξει, μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Και ποιος λέω, δηλαδή, ο παραγωγός του, πως το λέγανε, του, στην υγειά μας βρε παιδιά. Ναι, και κάτι άλλο έτσι περιφερειακή. 12 και μία, πώς δεν κάναμε, πώς λένε, την βραδινή αναφορά ρε παιδί μου, να μετρήσουμε τους απολεσθέντες. Προσκλητήριο κανονικότατα. Εντάξει, τα γενέθλια του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Άρων Ράμζεϊ της πολιτικής, ας πούμε, τροποντινά. Πολλοί χρέωσαν και, και την απώλεια του Keith Flint στη μεταμφίωση του Πασχάλη Τσαρούχα που είχε κάνει άνεμες, αυτό, πριν από δύο εβδομάδες. Και ανέβασε μάλιστα ο Πασχάλη Τσαρούχας στο Instagram φωτογραφία του εαυτού του που μιμήθηκε τον Keith Flint για να τον αποχαιρετήσει. Θα σε θυμάμαι μια ζωή, καλέ μου φίλε, τότε που σε μιμήθηκα. Έβαλε τον εαυτό του μεταμφιεσμένο ως frontman των Prodigy για να αποχαιρετήσει. Όχι ρε παιδί μου, ότι σου λέει και εγώ να συμμετέχω μέσα σε όλη αυτή την γενικότερη διαδικασία που λαμβάνει η χώρα, όταν κάποιος διάσημος φεύγει από τη ζωή, και τον αποχαιρετούμε μέσα από τα social media και όλοι μοιράζουν κάποιες στιγμές, προσωπικές εμπειρίες, ναι, και ένα βιωματικό κάτι. Ναι. Ναι. Οι Prodigy, οι οποίοι είχαν έρθει στη Θεσσαλονίκη before it was cool, πριν γίνουν γνωστοί στο παγκόσμιο στερέωμα, είχαν έρθει δύο φορές, το 1991 στην Troll, κάπου εκεί νομίζω στην Εθνική Αντιστάσεως ήταν αυτή, και στην Insomnia το 1994 την πρωτοχρονιά. Και στο Παλέ πότε ήρθαν. Στο Παλέ ήρθαν το 1995. Μεγάλο live. Ναι, ήταν ένα από τα πρώτα live μεγάλα το 1995. Είχαν παίξει αντίστοιχα και στην Αθήνα και είχαν γίνει επεισόδια. Μετά είχαν έρθει στο Παλατάκι και πρέπει να είναι το 2010 κάτι. Ναι, εκεί πέρα. Και εκείνη στην αυλία ήταν να πάω, την έχασα τελικά. Και έλεγα, ρε φίλε, θα ξανάρθουν πρώτη κάποια στιγμή. Ξαναήρθαν μετά, ξαναπέξανε. Ήρθαν το 12-13 στο Παλέ, ξαναπέξανε. Και πάλι και εγώ δεν τους είδα. Ένα από τις δύο συνευλές είχα χάσει. Ναι, δεν έχω... όντως, το 13 ήταν αυτό. Δεν έχω δει Prodigy. Λέω 10-13 ρεφίλ. Είχα πάει σε ένα γάμο το 10. Εγώ έλεγα στο μυαλό μου, ρε παιδί μου, ότι Prodigy είναι κάτι σαν του Scorpions. Δηλαδή και του χρόνου θα ξανάρθουν. Πάντως οι Prodigy ενδεχομένως να μετράνε το τελευταίο sold out στο Παλατάκι. Το 2000. Δεν ξέρω εκτοτε αν ποτέ ο ΠΑΟΚ πούλησε όλα τα εισιτήριά του. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ ή ίσως ο βολεϊκός. Όχι, ο βολεϊκός. Είχε sold out, είχε γίνει, δεν θυμάμαι. Ναι. Sold out, άλλο 8.000 και άλλο sold out. Ρε παιδί μου, να είναι κόσμος απ' έξω και να κλαίει στους Prodigy. Αυτό συνέβη. Όπως πραγματοποιήθηκε ντου. Σήμερα ο ΠΑΟΚ ίσως έχει την ευκαιρία να αποδείξει ότι δεν είναι η Prodigy η ομάδα που. Η ομάδα. Που γεμίζει το Παλατάκι. Γεμίζει μόνο το Παλατάκι. Θα βγαίνουν και θα λένε τώρα Ριανοί, ας πούμε, Φερρυππίν, μόνο με τους Prodigy και με τον Άρη το γεμίζεται. Θα τους δίνουμε πάτημα για κριτική. Σήμερα ο ΠΑΟΚ στις 7.30 στο Παλατάκι υποδέχεται την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι της φάσης, το 16 του Champions League. Ίσως να δώσει εκεί πέρα τα Keep ΠΑΟΚ Alive και τέτοια, γιατί το Σάββατο δεν είχε ψυχή νομίζω. Κράτησαν όλοι δυνάμεις και χρήματα μάλλον για σήμερα Τρίτη ενδεχομένως. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα Μπάμπη. Καλώς το να. Πήρα την κατάλληλη στιγμή να χαιρετήσω και το φίλο δίπλα. Τον Άκη. Θυμάμαι το όνομά του. Χαίρεμαι, Άκης. Λοιπόν, πήρα την κατάλληλη στιγμή. Το Παλατάκι μόνο Ρουβάς το γέννησε. Έτσι, να τα λέμε και αυτό. Ναι. Ζήγκα, πότε και αγωνιστεί ο Ρουβάς. Τώρα έχει κάποια χρόνια. Έχει κάποια χρόνια. Στα καλά του. Ναι. Λοιπόν, είχε μεγάλη ομάδα με Ψινάκι, με Αλάνθιμο. Και οι κερκίδες Τίνγκα. Και κάτω το γήπεδο εκεί που παίζουν μπάσκετ Τίνγκα. Νισάλα. Νισάλα.
Σάλα, σάλαμε στη σάλα. Mm-hmm. Έβγαλε και λόγο ο κύριος Παπαγεωργόπουλος ότι ήταν στα ντουζένια του. Στο Ρουβά, τι λόγο να έβγαλε στο Ρουβά, τι λόγο είχε στο Ρουβά. Πώς μπερδεύεις το παλατάκι με την Αριστοτέλους. Που είχε κατέβει με το Flying Fox, κάτω και με το... Με το Τελεφερίκ. Νομίζω ότι βγήκε, μίλησε ο Παπαγεωργόπουλος και τον χαιρέτησε, κάτι τέτοιο, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, δεν το θυμάμαι εγώ εκείνο το live, να σου πω την αλήθεια, αλλά μάλιστα. Όλοι το έχουν γεμίσει το παλατάκι, εκτός τον ΠΑΟΚ, δηλαδή τον μπασκετικό. Αυτό μας λέτε. Άκουσα κάτι για τον Όφη. Τι έγινε για τον Όφη? Όφη βρέθηκε ένοχος για χειραγώγηση παιχνιδιού και τουλάχιστον σε ένα πρώτο βαθμό υποβιβάζεται στη Β' Εθνική. Οπότε, παιδιά, όποιοι ρίχνετε εξάρες, εφτάρες, κοιτάξτε να μην διεκδικείτε την, παραμονή κατηγορία με το λεβαδιακό. Δεν σας βλέπω καλά. Ναι. Είναι αυτό το περσινό τρένο που σίγουρα δεν ήταν ένα παιχνίδι. Πρέπει να ήταν ματιασμένα πολλά παιχνίδια. Στο μάτς με τον Εγινιακό, εμένα μου κάνει εντύπωση ότι αυτό το παιχνίδι. Κύπελο παίζει να ήταν αυτό. Κύπελο. Ναι. Ότι ήταν στις αρχές της σεζόν. Ναι. Το μάτς. Αφού ήμασταν εσύ, όχι. Αφού ήταν παίζει και με εμάς Όφη στο κύπελο. Ήμασταν εμείς, νομίζω, Όφη, ο Εγινιακός και ο Κιλάρισα. Ήταν στις 12 Νοέμβρη του 2017 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι, και είχε λήξει με 6-0 υπέρ των κριτικών. Ναι, πέρσι ο Όφη εκείνη την πορεία όταν άρχιζε να κερδίζει και δεν έχανε πουθενά. Πολλά παιχνίδια ήταν έτσι, ύποπτα. Και αποδεικνύεται φέτος ότι δεν είχε πιθανότητες να μείνει. Ούτως ή άλλως αγωνιστικά ο Όφη φέτος δεν μας έπεισε καθόλου. Ναι, δεν έπεισε καθόλου, τίποτα δεν έπεισε. Σήμερα βέβαια είχαμε μια εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού απέναντι στον πεσμένο Απόλλωνα. Εντάξει, αλλά και εκεί κάτι έγινε και εκεί είχαμε θεματάκι. Τι θεματάκι? Βγήκε ο Φορτούνης, τον έβγαλε αλλαγή και κατευθυνόμενο στον πάγκο ζήτησε τα αρέστα από τον Μάρτινς. Πήγε να τον αγκαλιάσει ο Μάρτινς και ο Φορτούνης ήταν γιατί με έβγαλες ρε, κάτι τέτοιο. Ναι, είχε τράβαλα, ωραία. Στον Ολυμπιακό τα πράγματα δεν είναι καλά γιατί οι παίκτες δεν σέβονται τον προπονητή. Είναι λίγος αυτός ο προπονητής για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Λεμονής αν είχε πάρει την ομάδα θα πήγαινε έτσι, πολύ καλύτερα. Welcome, sir, thanks. Καλά, εδώ αποτυχημένο σχεδόν έφυγε και ο Βαλβέρδε. Δηλαδή τα άκουγε μέχρι και ο Βαλβέρδε. Στην Ελλάδα γενικά όλοι οι προπονητές. Καλά, η θεϊκή ατάκα του Σοκράτη Κόκαλη. Πού θα ξαναδεί ο Βαλβέρδε πρωτάθλημα? Έτσι ακριβώς, αυτό. Τι να λέμε από εκεί πέρα. Τελειώνοντας, άκουσα κάποια δήλωση του κυρίου Δόνη εχθές στη συνέντευξη τύπου που είπε ότι ο Άρης έχει 37 βαθμούς και έπρεπε και εμείς να έχουμε 37. Λόγω επειδή της αφαίρεσης των 6. Ναι, μάλιστα. Ξεχνάει όμως ο κύριος Δόνης ότι στην ομάδα που είναι προπονητής έπρεπε αυτή η ομάδα να ήταν στο τοπικό και να έπαιζε με τη Μύκονο. Μάλιστα. Να ήταν στη Super League. Κάποιοι τον κράτησαν την ομάδα του κύριου Δόνη στην κατηγορία. Όχι να μας λέει ότι... Να ζητάει και τα αρέστα δηλαδή. Πώς θα είναι δηλαδή στην ίδια θέση με τον Άρη. Με τον Μπουζούκι και τον Χατζηγιαβάτη. Πώς θα γίνει? Ωραία. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Τσάω. Πολλά τα θεματάκια, Ναι. Γι' αυτό σε κάλεσα σήμερα, φίλε μου Άκη. Η σημερινή μέρα έχει περισσότερη δισογραφία από τη χθεσινή που έπονταν αγωνιστικούς Σαββατοκύριακου. Και εδώ άνθρωπος του τρίτου ημιχρόνου, ως παρακάμερα του λόγου επειδή. Τα μικρά-μικρά. Μικρά-μικρά. Δεν γράφουν, γιατί τα έχουν εξαλειφθεί αυτές οι στήλες από τις εφημερίδες, τα μικρά-μικρά. Τι ωραία, ήταν οι αγαπημένες όλων, νομίζω. Τι γίνεται αγαπημένη στήλη να λέει ο παραγός του και το 4-2-3-1, ξέρω. Έλα βρε τώρα, βρε. Για τη μεταφορά του Ερόμβο. Επίσης θυμάμαι πολύ ωραίες στήλες σε αθλητική εφημερίδα της πόλεως. Η μπλία στο κίτρινο, η μπλία στο μπλε, ξέρω εγώ. Εγώ θυμάμαι. Η μπλία στο ασπρόμαυρο, κάτι τέτοιο. Θυμάμαι σε εφημερίδα εδώ πέρα της Θεσσαλονίκης, όταν είχε ανέβει πρώτη χρονιά, νομίζω το 2005, ο Απόλλων Καλαμαριάς στην Αλφα Εθνική. Έλεγε ρε παιδί μου, έλεγε τον Πάκου το αντίστοιχο, είχε την πύλια στο κίτρινο, ξέρω εγώ. Ναι.
Είχε για τον Ηρακλή, τον Ηρακλή, ξέρω και τον Απόλλωνα να γράφει «Έρθεν και τεμόνι σειρά». Ναι, ρε, εντάξει. Μεγάλη στιγμή. Έρθεν και τεμόνι σειρά. Μεγάλη παραθλητική στιγμή. Όχι, δεν είναι παραθλητική στιγμή. Είναι ρεπορτάζ. Όχι, παραθλητική. Ήταν το ρεπορτάζ και ήταν η παραθλητική, ρε παιδί μου, εκεί που έγραφε έτσι, ας πούμε, τα μικρά-μικρά και τα πιπεράτα και τα juicy. Καλημέρα στην γραμμούλα μα. Χαίρετε. Καλώ το να. Τεμών ήταν ή τεσόν. Τεμών. Γιατί στους πολωνιστές έρθαν και τεμών η σειρά, ξέρω εγώ, ναι. Ανεβήκανε. Μάλιστα. Δηλαδή ήρθε η σειρά μου, αυτό. Αυτό, ναι. Ήρθε σαν λένε, όσο κάτω-κάτω. Τι, αυτό δεν σημαίνει. Αυτό σημαίνει, ναι. Ναι, η δικιά μου σειρά τι, εδώ απευθυνόταν στους αντιπάλους. Ότι ναι, η δικιά σου σειρά να χάσει. Οπότε το διάβαζα αυτό, δηλαδή σκεφτόμουν τον Απόλλωνα να είναι στην αναμονή και να λέει ρε παιδιά, και εμένα ήρθε η σειρά μου να μου γράψουν παραθλητικά και αστεία σχόλια. Ναι. Απλώς ήρθε και η σειρά μας και εμείς ρε παιδί να πάρουμε, πάρουμε το μερίδιο στα ΜΜΕ της πόλεως. Ήταν εκείνη η χρονιά που υποβιβάστηκε ο Άρης. Δηλαδή στο ρεπορτάζ, ήταν στο ρεπορτάζ της πρώτης εθνικής ο Απόλλωνας και ο Άρης. Ναι, βρέθηκαν μαζί στην πρώτη εθνική. Αυτό. Το 2005, το θυμάμαι. Ήρθε η σειρά τους να πάρουν το κομμάτι που τους αντιστοιχεί στα ΜΜΕ της πόλης ή στα στρέμματα που τους αντιστοιχούν για τους, γιατί τα στρέμματα πήγανε μονόπατα κάπου. Ποια στρέμματα? Τα στρέμματα που δωρήθηκαν τα 98 και μάλιστα δωρήθηκαν στη δεύτερη ομάδα της πόλης όσον αφορά τους τίτλους. Δύο τίτλους έχει η ομάδα που τα πήρε στο ποδόσφαιρο, έναντι τριών κάποιας άλλης. Και 7 τίτλους στο μπάσκετ έναντι 21 κάποιες άλλες. Τίποτα. Αυτό είναι για απλή ενημέρωση. Πόσο κόσμο έχει η ομάδα που τα πήρε? Τώρα τι είπα, εγώ τι λες εσύ? Εγώ μιλάω με όρους δυτικού πολιτισμού, καπιταλισμού, ρε παιδί μου, εντάξει. Ποια είναι το μαγάζι γωνία? Εγώ βλέπω ότι η στρατιωτική έκταση, να πούμε, και η στρατιωτική ιδιοκτησία δορίζεται, πώς το λένε, έτσι πολύ απλόχερα, και να πω λίγο έτσι και το καημό μου, και ο γιος μου που σπουδάζει πάνω στα Γιάρενα και πληρώνουν του κόσμου τα ενίκια, υπάρχουν κτίρια του στρατού όπως είναι τρία τεράστια, το έχω γράψει και στο Facebook, το έχω στείλει και κάτω στο Υπουργείο, υπάρχουν τρία τεράστια κτίρια όπως είναι του σώματος στρατού, τα οποία είναι εγκατελειμμένα, που θα μπορούσαν να γίνουν εστίες. Καλά πολλά έχουν, εντάξει, τώρα σε όλη την Ελλάδα. Δεν αφήνει ο στρατός. Από 60. Ναι, σε αυτό είναι θέμα. Το στρατού ήταν. Ναι, δεν αφήνει ο στρατός για την ομάδα της πόλης του τίτλου. Ναι, διεκδικεί κατοικίες. Το ίδιο συμβαίνει και στον Παύλο Μελά. Κάνω μία διόρθωση στον Καρατάσου. Αυτή τη χθεσινή εκπομπή, γιατί δεν βγήκα, αλλά άκουγα. Αυτό που είπε ο Μιχαλάκος, ο Μιχάλης, ο Τζόρντα του ελληνικού ραδιοφόρου, του Διάδης. Ναι. Δεν είπε πετούγια. Δηλαδή, σαν έκφραση, εγώ το ξέρω. Πετούγια σίγουρα είναι. Το πόμολο τη πόρτα. Πετούγια, ναι. Ναι, δεν είναι. Τι. Αυτό είναι, όχι υβριστικό, κάπως έτσι στην αργό. Είναι το πετούνια. Πετούνια. Είναι λουλούδι. Μάλιστα. Είναι λουλούδι. Και επειδή τα λουλούδια είναι χαροδιπλωμένα, αν θες κάποιον να τον θίξει. Μπορεί πετούνια, να είπε και πετρούνια, επειδή κάνει κολοτούμπες. Έχει πολλές εκφάνσεις. Μάλιστα. Να σε καλά. Σε φιλούμε, τσάω. Αλλά το κοίταγμα ήταν πάνω από όλα. Έτσι, τίποτα, τελείωσε. Γράψαμε ιστορία. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα. Βάλαμε έτσι μερικές βάσεις συζητήσεως για τη σημερινή ημέρα. Ήταν για τους Bucks. Κατέρευσαν στο τελευταίο λεπτό από εκεί που ήταν 100-100, ναι. 114-105 από τους κρατεούς, πάλι ποτέ κρατεούς, Phoenix Suns, ο Charles Barkley. Αυτό ξέρουμε, δεν θυμόμαστε κανένα άλλο παιχνί. Έχει παίξει στους, και μέχρι και ο Shaquille O'Neal στους Phoenix Suns. Ό,τι να είναι, δεν το ήξερα αυτό. Τώρα το πήρα χαμπάρι. Ένα μισοφέγγαρο. Ένα μισοφέγγαρο. Μιλες έτσι τώρα. Σαν αυτό που κυκλοφόρησε χθες, ας πούμε. Ποιο? Πάλι το εκλεκτό πρώτο θέμα. Και νομίζω μπορεί και ο Sky να το μετέδωσε. Πάνε πακέτο τώρα. Ναι. Ότι βγήκε μία είδηση και φαντάζομαι θα αναπαρήχθηκε από τα ραδιόφωνα από όλους αυτούς που ουρλιάζουν και είναι τόσο πολύ ευαίσθητοι γενικότερα. Ναι. Και να μεταδίδουν ψευδείς ειδήσεις ότι το 2021, όπου θα εορτάζουμε 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση ενάντια στον Οθωμανικό ζυγό, προτάθηκε να γίνει η Τουρκία το τιμόμενο πρόσωπο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Κυκλοφόρησε μια τέτοια είδηση χθες, η οποία δεν ευσταθούσε σε καμία των περιπτώσεων, γιατί λέει είναι ανακοινωμένο ήδη ότι το 2021 θα είναι η Γερμανία. Το... Ναι.
το τιμόμενο, τιμόμενη χώρα. Από ένα κατακτητή στον άλλον. Άλλο, εντάξει, αυτό δεν μας πειράζει. Αλλά αυτό δεν μας πειράζει. Άρχισαν όλοι να ουρλιάζουν, ας πούμε, ότι πώς γίνεται αυτό. Πρόκληση, πρόκληση. Κάτι που δεν ήσχε. Έλληνες προδότες. Αλλά γενικά, ναι, το πρώτο θέμα μας έχει συνηθίσει, ας πούμε, τις τελευταίες ημέρες να μεταδίδει κάποιου είδους. Καλημέρα, λες, και αν είσαι παράθυνα, λες, μου συνύχτωσε. Ναι, ναι. Ο Sky γενικότερα έτσι λίγο τα. Τα πραγματάκια λίγο τα. Τα παρουσιάζουν λίγο έτσι, λίγο στόλα, λίγο θολά. Το θέμα είναι τι γίνεται με όλους αυτούς που αναπαράγουν τυφλά χωρίς να έχουν καμία γνώση. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα και επιστρέφουμε εδώ στο λόγο. Επειδή μείνετε συντονισμένοι, I've got the poison, I've got the remedy. Είστε έτοιμοι? Ναι. Έλα να βάλουμε ακουστικά. Ο Καβούρας. Okay. Και ο χρόνος σου αρχίζει από ρουκ, ζουκ. Ο Μελισσανίδης τι είναι? Τίγρης. Αλλιώς? Πρόεδρος. Αλλιώς? Λεδάρι. Εκτός από το Τίγρης τι άλλο τον έχουν πει? Τι τον έχουν πει? Καβούρας. Μια καταπληκτική περιγραφή. Στο χθεσινό ρουκζούκ. Είδατε πως η αθλητική επικαιρότητα και η αθλητική αργό μπορεί να βοηθήσει μια ομάδα να κερδίσει και να πάρει το έπαθλο. Βέβαια τώρα δεν ξέρω αν οι συγκεκριμένοι παίκτε ή το φίλη της ΑΕΚ και θα μπορέσουν να πάνε ξανά στο γήπεδο μετά από τη συγκεκριμένη περιγραφή. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν υιοθετούμε αυτά τα λεγόμενα. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω, το βλέπεις καθόλου άκυμο το ρουκζούκ? Δεν, θα πω ένα μεγάλο κλισέ. Ναι. Δεν βλέπω τηλεόραση. Καλά, εντάξει. Και τα βλέπουμε όλα στο ίντερνετ μετά σε βιντεάκια. Εννοείται. Μόνο από την αθλητική πραγματικότητα θα μπορούσαμε να εξηγήσουμε όλες τις λέξεις. Θα έπρεπε να υπάρχει ένα αθλητικό ρουκζούκ. Οι περιγραφές να είναι μόνο αθλητικού περιεχομένου. Να απαγορεύεται οτιδήποτε. Αθλητικού περιεχομένου και να μιλάνε, ξέρω εγώ, ξέρεις, Θεσσαλονική, την αργό των ραδιοφών, ξέρω εγώ, και πέρα με τα επωνόμενα. Ναι, κάποιοι είναι αυτοί και τέτοια. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, καλά είμαστε? Είμαστε πολύ. Γεια σου, Άκη, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αγαπημένε μου φίλε Δημήτρη Φούρναρη, δεν κατηγόρησα το ψωμί για το οποίο εμείς κοντά στα 50 μεγαλώσαμε τρώγοντάς το σε όλες τις παραλλαγές. Κατηγόρησα τις λειτουργίες, αυτές που παίρνουν παραμάσκαλα. Αλλά έχεις πει ποτέ λειτουργία να μην είναι προχτεσινή? Φρέσκια, ναι. Ναι, κοίταξε Άκη, τις καλές τις καβατζώνουν μασκαλάτες. Μα πώς θα είναι φρέσκα, αφού τη λειτουργιά κυρίως την τρώμε Κυριακή και τις πάνε από το Σάββατο, το πρωί. Ναι. Δεν γίνεται. Κυριακή δεν είναι ανοιχτή η φούρνη. Να τα λέμε και αυτά. Μην κατηγορούμε τώρα την έννοια της λειτουργιάς. Όχι, ρε. Απλά ξέρεις την νόστιμη τη λειτουργιά, φίλε. Ωραία είναι. Άμα τη βάλεις κάτω, θα χαθούν όλα τα πρόσφορα. Όλα τα πρόσφορα χάνονται. Έχει λοιπόν, ιδιαίτερη γεύση. Ναι. Μια που εμείς τα λέμε όλα και πρώτοι στο δικό μας το ραδιοφωνικό παραλήρη μας. Έτσι, αυτό ακριβώς. Τις λεπτομέρειες της είδησης της πτώσης του Ολυμπιακού, του Όφη. Φίλε, από κάτω τα ψηλά γράμματα δεν τα είδαμε όλοι. Δεν τα είδαμε, για είναι, διευκρίνησε. Για αυτό στον Πειραιά είναι όλοι ήσυχοι και ήρεμοι. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα και δυνατότητα να διεκδικηθούν οι χαμένοι πόντοι στο φετινό πρωτάθλημα. Όσοι χάσαν πόντους από τον Όφη, να τους πάρουν πίσω, φίλε. Αυτό εδώ και καιρού λέγεται. Η συγκεκριμένη αυτό είδηση. Ναι. Αυτή η είδηση υποβόσκει, δεν βγαίνει απλά. Αυτό για να δεν μην έγινε ποτέ, κράτη, νομίζω, ομάδα που αποβλήθηκε από το πρωτάθλημα. Ναι, δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Όντως. Ναι, αλλά κάπου Άκη έχουν αυτοί, έχουν σκαλίσει, έχουν βρει παράγραφο, υποπαράγραφο, υπόμνημα, παραϋπόμνημα. Και γι' αυτό είναι ήσυχοι, παιδιά. Είναι απίστευτοι οι άνθρωποι. Γι' αυτό τους λέμε επιστήμονες. Το ψάχνουν, έχουν βάλει όλο τους το νομικό επιτελείο. Το ψάχνουν με νύχια και με δόντια, ενδελεχώς, να τα λέμε και όλα στην εκπομπή μας, για να βρουν πώς μπορούν να πάρουν πίσω τους βαθμούς τους χαμένους που έχουν από εκεί, από τον Όφη. Άρα αναμένεται δηλαδή να δοθεί μια νέα μάχη στα δικαστήρια? Ναι, όλοι περιμένουν να τελεσιδικήσει η απόφαση του Όφη μετά την έφεση και μετά θα αρχίσουν σε δεύτερο χρόνο
να διεκδικούν χαμένους πόντους. Άρα, όπως μας το λες, το συμφέρον του ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι ο Όφη να παραμείνει στην κατηγορία. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Με νύχια και με δόντια. Να θεωρήσει έκτοτη την απόφαση της πτώσης του ή την απόφαση το να πάρθουν οι βαθμοί πίσω, να δοθούν οι βαθμοί πίσω. Θα αρχίσουμε δηλαδή πάλι τώρα τα νομικά και το... καιρός ήτανε. Δικασμένο. Απρίλιο-Μάιο θα πάρουν φωτιά οι κονδυλοφόροι. Έτσι. Να το ξέρετε. Θα διακοπεί και κανένα πρωτάθλημα γιατί θα περιμένουμε την απόφαση και με βάση αυτήν οι ομάδες δεν μπορούν να αγωνιστούν. Βέβαια. Η απόφαση του Τζίλου αναμένεται μετά τη συντέλεια του κόσμου που είναι το 2024 που θα πέσει ο πλανήτης, ο κομίτης πάνω μας. Μετά από εκεί θα βγει η απόφαση. Δεν ξέρω, θα ίσως σε καμιά ελεύθερη ώρα να υπάρχει καμιά προφητεία για την απόφαση. Τα υπονοστράδαμος για τον Τζίλο. Πρέπει να το ψάξουμε. Μας πει η φιλενάδα του Μιχάλη. Πού είσαι, Μιχάλη? Σωστά. Η φιλενάδα σου με την κρυστάλλινη. Σωστά, σωστά. Είπε θα έρθει ο Μιχάλης, ίσως αυτός να μας δώσει την απόφαση την Παρασκευή. Θα φέρει και την σφαίρα εδώ. Την κρυστάλλινη σφαίρα να μας πει, γιατί εγώ δεν πιστεύω κανέναν. Μάλιστα. Στην Ελλάδα μου ούτε τέτοια τώρα είναι αυτά. Ωραία. Άμα δεν μπει η σφαίρα του Μιχάλη. Δεν θα δούμε χάιρι. Φιλιά, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, καλημέρα. Μ' ακούς? Σ' ακούω. Μιλούσες για τον Όφη. Ναι. Την ιστορία της ομάδας του Όφη την ξέρεις καλά? Όχι. Έχεις ακούσει για τον Όφη πώς και γιατί και πώς πάει καλά και ποιος βοήθησε και τι και πώς? Του γνωρίζεις? Όχι. Όχι. Δεν έχεις ακούσει ποτέ? Όχι, δεν έχουμε ακούσει κάτι. Ποιον έχετε δίπλα σας? Τον Άκη. Τον Άκη. Ωραία. Τον Άκη. Τον Άκη τον λεμντά, το λιοντάρι. Δεν ξέρω εγώ, ναι. Α, πες τον και έτσι. Λεωτόκαρδο. Ναι. Λεωτόκαρδο. Μπρέιβχαρτ. Ας να δεις ό,τι γίνεται. Υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Εργοτέλης. Χάνεσαι, δεν είναι καλή γραμμή σου. Υπάρχει μια ομάδα που λέγεται Εργοτέλης. Υπάρχει. Υπάρχει. Ωραία. Υπήρχε κιόλας. Γρήγορα, μην μας κάνεις ερωτήσεις. Πες τα γρήγορα. Ναι, ήρθε μια δικτατορία στην Ελλάδα, ρε φίλε. Ναι. Και τον Όφη που δεν ήταν καλός, τον έκανε πολύ καλό και συνέχισε αυτό το παραμυθάκι να συνεχίζεται. Αυτό. Μάλιστα. Ναι. Έγινε. Μάλιστα. Γεια σου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι λέει? Είμαστε πολύ καλά, εσύ? Λοιπόν, να βάζουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Μάλιστα, για να τα βάλουμε. Η Prodigy δεν ήταν τέκνο, ούτε rave. Τι ήτανε? Ηλεκτροπανκ. Πολλά ήτανε, ναι, ήτανε μια ομάδα μόνη τους, μια ομάδα μόνη τους. Ενώσανε όλες τις φυλές της μουσικής. Αυτό είναι το μεγαλείο του συγκεκριμένου συγκροτήματος. Εγώ έτσι τους έχω μάθει. Αγγλία ηλεκτροπάνκ τους λέγανε. Εντάξει, ναι ρε παιδί μου, τα ξεκινήσανε όμως, ξεκινήσανε με breakbeat και η βάση τους είναι το breakbeat που προέρχεται από την ηλεκτρονική μουσική. Στο τρόπο δεν τους θυμάμαι να έχουν έρθει και πήγαινα. Το 91, το 91 δεν πήγαινες τότε. Ναι, δημοτικό ήσουνα. Πήγαινα, βρε. Το 91. Το 91. Ναι. Πόσο χρόνο είσαι το 91? 14 και πήγαινε τώρα στο τρόλ, αποκλείεται. Ναι, βέβαια. Έχω δει Army of Lovers, έχω δει Two Unlimited. Σώπα ρε. Έχεις δει μεγαλεία της μουσικής. Εντάξει. Είμαι παιδί της Πασοκικίας. Ναι, Πασοκικίας τώρα 14 σε αφήναν οι γονείς σου να πας εκεί στα rave να πούμε να βλέπεις κύκλους. Περίεργα πράγματα. Ή σαν αυτό που λέγανε, ας πούμε, κάποτε υπήρχε ένα μυθικό trans μαγαζί, κλαμπ, κάτω από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας, τώρα εκεί που είναι η μπουτίκ, το Άζι, το περιβόητο. Στο οποίο επί Πατατούδη, όταν ο Πατατούδης ξεκίνησε να κάνει τις... έφτιαξε ο πρώτος μπουτίκ στην ομάδα του ΠΑΟΚ, πήγαινες κανονικά στα μάτσα, μπορεί να πήγαινες και να βλέπεις και κάποιους να φεύγουν εκείνη την ώρα. Με τα γυαλιά ηλίου. Ναι, υπήρχε. Εντάξει, ο κόσμος ήταν λίγο συγκοινωνώντα δοχεία κιόλα. Εδώ που τα λένε, τούμπα και άσυ. Φεύγανε από το χώρο που μπαίνουν στο γήπεδο. Είχε γίνει ένα πέσιμο το 96, δεν θυμάμαι πότε, από την αστυνομία. Είχαν μαζέψει κόσμο. Μετέπειτα όλο αυτό το πράγμα διαδόθηκε και στη Θεσσαλονίκη, ενώ μέσα εκείνο το είχαν μαζέψει καμιά 100 άτομα. Είχα γνωρίσει τουλάχιστον εκείνη την εποχή τουλάχιστον 4.000 κόσμο που έλεγε ήμουνα στο πέσιμο του Acid. Κανονικά όλοι ήθελαν να πάρω λίγο από τη δόξα. Και υπάρχουν και ρεπορτάζ, δεν είναι ανεβασμένα στο YouTube. Αν κάποιος έχει καμιά βιντεοκασέτα μυστήρια να μας την ανεβάσει, που μιλάει ο Κατσαρής, πρέπει να μιλάει, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, για το αυτό εσείς τις σχέσεις είχατε και λέει εμείς δεν ξέραμε και τα λοιπά. Εννοείται. Αλλά είναι πόσο μαγικό το γήπεδο της Τούμπας να έχει τρανς μαγαζί.
Εντάξει, ναι. Μεγάλες στιγμές, Σαλονικάρα. Ναι. Φαντάζομαι πήγαινε και να κάνει πέσει οι παοξίδες μεταλλάδες εκεί. Δύσκολα, αφού και αυτοί οι μεταλλάδες ήταν οι πρώτοι που πήγαιναν στα τρανς πάρτι. Είχαμε το Λουκ Πέρι. Κοίτα, οι μεταλλάδες πετάγανε όμως τις πέτρες τους πρώτες στην Αθήνα. Εντάξει, εκείνη δεν ξέραμε. Παίρνε και ο Λουκ Πέρι, τον οποίο, τι μου είπε Σάκη, τον ανέβασε. Τον οποίο τον ανέβασε, παιδιά, στην σελίδα στο Facebook τη Πλεύση Ελευθερία του Κόμματο Ζωήκου Στοντοπούλου, ανέβηκε η είδηση ότι πέθανε ο Λουκ Πέρι με την Λεζάντα. Καλό ταξίδι, όμορφε. Η ζωή Κωνσταντοπούλου γούσταρε Ντίλαν. Μάθαμε ότι δύο λεπτά ήταν. Με τα κακά παιδιά θα ήταν η ζωή Κωνσταντοπούλου. Θα ήταν με τον Μπράντον, να πούμε τον Νερόβραστο. Εννοείται. Πάντα, πάντα τη αντίσταση. Έτσι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Και έχουμε και κάτι άλλο χθες. Τι το είπε. Πέθανε ένα πρώην υπουργό του Πασόκ. Α, κι άλλο. Άμα ψάξουμε τώρα πόσοι πεθάνανε χθες. Έχει και ποιο. Δεν θυμάμαι το όνομα του. Και πέθανε και ένας μεγιστάνος των Διαμαντιών, ναι. Σε κατά τη διάρκεια εγχείρησης για επιμήκυνση Πέους. Ναι, και αυτό. Για το Πέους δεν μάθαμε τι έγινε, πάντως ο άνθρωπος πέθανε. Όπως έγραψε και ένας ένα κακεντρέχες σχόλιο, το παρατράβηξε λέει. Το είδα αυτό γραμμένο, παιδιά, δεν υιοθετούμε τώρα. Έλα, μην γελάς ρε με τον πόνο των ανθρώπων τώρα, σε παρακαλώ. Εντάξει, έγινε. Φιλιά. Τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμπούλα. Καλημέρα. Μας περίμενε. Καλημέρα. Έλα Μπαμπή. Έλα Κατερίνα. Εγώ είμαι πάλι. Ναι, το καταλάβαμε. Επειδή ακούω παίρνουν και λένε ψηφίστε Καρδασιώτες όσους επιθυμούν να κάνουν δεσμό. Τι, ψηφίστε. Αυτοί που βγαίνουν και μιλάνε αυτά στην εκπομπή σου ψηφίζουν Καρδασιώτες για όσους επιθυμούν να κάνουν δεσμό. Καρδασιώτες. Ναι, Έλληνες, Θεσσαλονικείς ρε παιδί μου, Καρδασιώτες, πώς θα το πω. Πού το πω, ναι, γιατί και εγώ είπα κάποια πράγματα για κάποιο παιδί και τέτοιο. Ναι. Εγώ ψηφίζω Αντωνί Ντελόν, γιατί έχω και γαλλική προέλευση. Ψώνα τον Αλέν Ντελόν. Αντωνί Ντελόν. Αντωνί... Ποιος... Δεν μπορώ, χωρίς αυτόν είναι... Στα σοφικά μου μέσα κρύβεται, πώς θα το πω. Μάλιστα, πω, στα σοφικά μου μέσα κρύβεται. Γι' αυτό το είπα, ότι μιλάνε όλοι και λένε, βρείτε Έλληνες, δεν ψάχνετε για λοδαπούς, για Ευρωπαίους. Και όμως υπάρχουν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι στην Ευρώπη, με επιστήμη, με γνώση. Βέβαια. Μπορούν να σε αγαπήσουν όσο και με θέλουν. Έτσι, πες τα. Για ο έρωτας δεν κοιτάει σύνορα, Κατερίνα μου. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει. Είναι και θέμα νοοτροπίας. Πόσο σ' αγαπώ. Όχι μόνο λογική, είναι και θέμα νοοτροπίας. Βέβαια. Μάλιστα. Όπως σου έρθει η στιγμή που νιώθεις κάτι για κάποιον. Mm-hmm. Άμα σου βγει, ας πούμε, ότι θέλεις για πάντα να το κρατήσεις, καλύτερα να το κάνεις αν νομίζεις ότι πρέπει. Mm-hmm. Έγινε. Άλλες. Φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Γεια σας. Γεια σας. Υπήρχε ένα μαγαζί Gate 8 στην Τούμπα. Όχι. Υπήρχε. Και το Gate 8 έπαιζε τρανς μουσική. Acid, το Acid υπήρχε. Ναι, στο Gate 8 ήταν. Από κάτω, αυτό είπαμε τώρα. Ναι, σε αυτό το μαγαζί ήταν ο Αχλάδας, ο Παοκτής. Να πάρει λοιπόν ο Αχλάδας, ο Παοκτής ένα τηλέφωνο, γιατί μία μέρα μπήκανε μέσα και βρήκανε πολλά χάπια κάτω στο πάτωμα. Μάλιστα, έγινε. Αλλά πίσω είχε ο Αχλάδας. Δεν θα το έλεγες. Μονόδρομος, ήταν πάνω στη γραμμή, πάρε βάλε. Ερχότανε την γωνία. Κατραπακιά, κατραπακιά. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Καλημέρα. Μηδέν εδώ, τώρα μας τα έχουν κάνει η Κατερίνα Λευτέρης γραμμές μπάχαλο. Καλημέρα. Τι έγινε ρε. Όπνατος. Έχω εγώ τώρα ρε Λευτέρα ένα μαγαζί αγκούριας. Άμα θες να πεις. Τι 100 φορές τη μέρα βγαίνετε. Σαλιάριδες. Πάμε με εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Όχι, ποτέ. Πάλι δεν θα μιλήσω, δεν ασχολούμαι με υποδιέστερες ομάδες. Υποδιέστερες δηλαδή με Παναθηναϊκό να φανταστώ. Όχι, ρε, αυτή η ομάδα του δημοσίου, ο Ιωσιοκάνθης. Ποια, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω ποια ομάδα. Αυτοί που εδρεύουν εδώ στη Θεσσαλονίκη κατά λάθος. Τον Ηρακλή. Την ομάδα της ΕΙΑΦ θα λέει, είπαμε. Λοιπόν, ναι. Τώρα την Κυριακή θα κάτσουν όλοι να δουν. Τώρα με ποιους θα είναι Αθηνοί, Μπάμπη. Θα πάρει ο Γάβρος τους βαθμούς από τον Όφη. Δεν ξέρουμε. Υπάρχει υποβόσκη μία έτσι... Δεν πιστεύω ρε φιλάσσι που δεν πιστεύω να πέσει κιόλας. Πότε έγινε αυτό στην... Μόνο με το... Με τον Ηρακλή. Με την καρέτα καρέτα γίνεται. Ναι, με τον Ηρακλή γίνονται αυτά. Άμα τον Ηρακλή θα είχε πέσει και... Εδώ δεν πέσαν άλλες ομάδες που είχαν 500 χρόνια απαγωμένα χρέη τώρα. Και θα πέσουν. Μάλιστα. Τι να λέμε τώρα. Για άλλες ομάδες δεν θα μιλήσω, όχι. Μούξινος, τι μου. Σε περιμένω εδώ να πεις ότι δεν θα πέσει ο Όφη. Με ποιον θα είναι την Κυριακή? Με τον Άρη, Φόλα.
όλοι οι παοξίδες. Κίτρινα κασκόλ και πανό, μη σου πω. Στο εντυμότατο σωματείο του Άρεως ευχόμαστε καλή επιτυχία, μη σου πω. Γιατί με ποιο θα είναι, με τον Ολυμπιακό θα είναι. Ε, όπα. Έπεσε. Ζωρίστηκε τώρα, έπεσε γραμμή. Όχι, δεν ζωρίστηκε ρε παιδί. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα τι έγινε και έπεσε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θα είναι με το τιμιότατο, με το τιμιότατο σύλλογων Ολυμπιακού Πειραιός. Εγώ μιλάω για άλλες ομάδες. Απλά θέλω να πω, ο Όφη θα πέσει επειδή ήταν ο μόνος που πήρε έναν 1,5 δανεικό παίχτη από την γνωστή ομάδα. Τώρα, αν δεν επέμβει η ΤΕΑ, αν δεν επέμβει η UEFA για την περίπτωση, γιατί πηγαίνοντας Ολυμπιακός για την περίπτωση του Όφη που θα αποκλειστεί από το πρωτάθλημα και έχει να πάρει τους βαθμούς, έχω βάσιμες πληροφορίες από μέσα. Έτσι, μ' αρέσουν αυτά. Αυτό το αλλοιωμένο πρωτάθλημα πήρε προηγουμένως η Κατερίνα Αλέν Τελών. Άντων Τελών, ο γιος του Αλέν. Ναι, Άλαν Τάλων ήθελα να πει, όπως έγινε το φετινό πρωτάθλημα από κάποια ομάδα. Λοιπόν, από ποια ομάδα έγινε? Και θα επέμβει η UEFA αυτό το αλλοιωμένο πρωτάθλημα, το οποίο δεν έχει γίνει πουθενά σε καμιά χώρα της Ευρώπης, όπου μια ομάδα ανεξέλεκτα να μοιράζει παίκτες δεξιά-αριστερά με τον όρο να μην παίζουν εναντίον της μέσα έξω. Λοιπόν, τι καθαρό υπάρχει τώρα σε αυτό το πρωτάθλημα? Και μου γυρίστε και μου πείτε αυτά γίναν και προηγούμενα. Γίναν. Αλλά εδώ είναι μακεδονομάχη, να πούμε. Εντάξει, και να απαντήσω λίγο και στο χθεσινό το Μπαουτσί, το στατικό λόγο που έλεγε όλους τους στόχους μας τους πετύχαμε φέτος, δηλαδή και πρωτάθλημα θα πάρουμε και κύπελλο θα πάρουμε, αλλά δεν έπεσε ο Άρης. Να το επιθυμίσω, είχε και άλλο στόχο, δηλαδή να πάρει το πρωτάθλημα Αυγούστου, το πήρε και αυτό, και όταν μαζεύεις 20 πρωταθλήματα Αυγούστου, σε απενέμουν ένα πρωτάθλημα κανονικό. Αυτό έγινε φέτος. Όσον αφορά τώρα για το πέναλτι, να πω για τον κύριο Ιβάν. Και σωστά και καλά κάνει εδώ, δεν τρολάρισμα, πολύ καλά κάνει, παίρνει έργα εδώ, δουλεύει κόσμος και μάλιστα και πάνω στον τομέα μου. Ωραία, αλλά ξέχασε, όχι του προτείνω να κάνει και ένα ζωολογικό κήπο και να βάλει μέσα ουρακοτάγκους. Γιατί αν το... Τι γίνεται, έλα. Αν το, αν το offside του Άρη ήταν μια φορά που έφυγε μόνο η πατούσα, ήταν και... Να βρεθούμε όλοι μαζί να το ξαναδούμε. Ανθρώπινο μάτι δεν το πιάνει. Τότε το πέναλτι πριν 2 χρόνια στο Βόλο ήταν 10 φορές. Γιατί εκεί ήταν. Ποιο πέναλτι? Ένα κορμί μπροστά, το offside, συγγνώμη. Offside. Το offside που έβαλε. Για το ίδιο πράγμα μιλάμε. Και ποιο είπε ότι. Δηλαδή... 10 φορές το ναι, είπε κανείς που αξίζει ότι δεν ήταν offside στο Βόλο. Στη συνθήκη. Είπε κανείς που αξίζει ότι δεν ήταν offside στο Βόλο. Ναι, αλλά τότε τι ουρλιάζουν ότι σοφάρισε ο Άρης με. Offside goal να πούμε στην Τούμπα. Εντάξει, άλλο πριν από πατούσα. 2 χρόνια, τώρα τι έγινε εδώ, τι σχέση έχει τώρα με το άλλο. Και πριν 15 χρόνια μας ακυρώσαν τον κόλ του Τάκολα επίσης, άμα δεν ποιος το θυμάται. Λοιπόν, και επειδή είμαστε τώρα στις συνθήκες των Λιμνών, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Βενιζέλος είχε αποστραγγίσει, ο Βενιζέλος ο παλιός, τη λίμνη Κάρλα, η οποία ήταν βορειοδυτικά του Πηλίου. Οπότε και έχει τώρα 4 χρόνια, δηλαδή ένα χρόνο πριν πάρει το κύπελλο ο ΠΑΟΚ, την ξανανή. Πώς το λένε, ξαναδημιουργούν. Οπότε, η μία συνθήκη της Κάρλας πήραμε το κύπελο, η συνθήκη των Πρεσπόρων πήραμε το άλλο. Τώρα κανόνισε με το φίλο του Τζιόλι να πούμε να κάνει τίποτα με τη Βόλβη. Περιμένουν οι γυναίκες. Μια νέα συνθήκη. Φτιάχνουμε λίμνες και συνθήκες για να μην πάω το πρωτάθλημα. Έτσι, έχει ρε, φιλιά. Τσαου, τσαου. Άμα όσο γεμίζουν οι λίμνες, δηλαδή, ο ΠΑΟΚ θα γίνει η ομάδα των χιλίων λιμνών. Θα πάει στην Φιλανδία να μετακομίσει να παίζει παλίτσα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, εδώ μας τα ρίχνουμε. Καλημέρα. Αχ, καλημέρα. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Δεν θα μπορούσα να λείπω από μια τέτοια μέρα. Σε σκεφτόμουν. Μακάρι να έλειπα βέβαια. Rest in peace, Keith Fleet, motherfucker. Έτσι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Αν θα μπορούσες μόνο Μπάμπι να βάλεις και το Baby's Got a Temper. Όλα θα τα παίξουμε. Ευχαριστώ, γεια σας. Φιλιά, φιλιά, τσάω, τσάω. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλώς το να. Οι δύο προηγούμενοι κύριοι πριν τον τελευταίο κύριο, τον Παλιγάρη, αν έχουν καλό μνημονικό, και επειδή μας έχουν ζαλίσει τώρα τελευταία, όχι για το offside goal στο Βόλο, εμείς γυρίσαμε και είπαμε ότι ήταν όντως ήταν offside. Πριν δευτερόλεπτο όμως έχει γίνει η ανατροπή του Κρέσπο. Σωστά. Δεν λένε για αυτό τίποτε. Εάν θυμούνται καλά και έχουν τόσο καλή μνήμη, το έχω ξαναμπεί, δεύτερη φορά το οποίο λέω,
όταν υπήρχε ο παλιός τους πρόεδρος, ο συγχωρεμένος Νίκος Καμπάνης, ο οποίος έβγαζε μια αθλητική εφημερία, τα Αθλητικά Νέα. Σε ένα παιχνίδι που παίζαν για διαβάθμιση και κινδυνεύαν να πέσουν στη β' κατηγορία εκείνη την εποχή, μόνο με νικήσονότανε, και παίζανε ένα παιχνίδι με τον Εθνικό Πειραιός, ο τότε που υπήρχε ο Εθνικός Πειραιός, με τερματοφύλακα του Βαλιάνου, τι χαρτάκι δώσανε στο Βαλιάνου και το έβαλε στην κάλτσα, οι παλιοί συμπολίτες μας το θυμούνται. Λοιπόν, μην ασχολούνται με τη δικιά μας την ομάδα, ασχοληθούν με τη δικιά τους ομάδα. Και ο κύριος ο οποίος γυρίζει και λέει, η ομάδα του δημοσίου, εάν είναι παντελονάτος, να αναφέρει τον πώς το λένε και ποια ομάδα να φύγει, γιατί την άλλη φορά θα πέσουν μηνύσεις. Mm-hmm. Εντάξει, φίλε μου. Μάλιστα. Εσύ κάνεις μια εκπομπή, τη σέβομαι. Εντάξει, τώρα τι μηνύσκεται. Εντάξει, τώρα αυτά ο καθένας λέει. Όχι, δεν είναι. Έχει φράγει. Λέει και το λέει. Εντάξει. Όχι, αγάπητος κύριος Πασχάλης, όχι παρατραβήξει. Mm-hmm. Τέλος πάντων. Μα τα έχει κάνει ο Μπαλάκια να σταματήσει να λέει η ομάδα του δημοσίου. Ναι. Και όχι μας δώσανε οικόπεδα, όχι μας δώσανε στρέμματα. Και εσύ θα βγεις να πεις για τον Άρη τα αντίστοιχα. Εντάξει, τώρα αυτά είναι στα πλαίσια της, της αντιπαράθεσης. Ο καθένας έχει να καταλογίσει πράγματα και με πτά. Το ξέρω, τα, ναι. Δεν το ένα okay. άλλο. Αλλά ο κύριος Πασχάλης έχει παρατραβήξει το σχήνι και φθάνει πια. Έγινε, μη μουσυχίζεστε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε μια μικρή ανάπαυλα, καθότι φτάσαμε στις 7 η ώρα και λίγο παραπάνω. Εδώ στο υποσχεθήκαμε ένα τραγουδάκι στον φίλο μας, τον φαν των Prodigy. Βεβαίως, βεβαίως. Και με αυτό θα οδηγηθούμε. Όλο Prodigy θα ακούμε σήμερα, τίποτα άλλο. Άντε να βάλουμε και ένα χτυποκάδι στον Beverly Hills και να πατήσουμε, να πατήσουμε και κανένα τοστάκι για το καψιμπί. Δεν ξέρω. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Το λόγο επειδή έχει πάρει φωτιά, κάθε μέρα fire starter. Κάθε μέρα Prodigy θα παίρνουμε, γιατί δίνει ένταση στον, στον λαό. Ξύπνα, εντάξει, δεν είναι Prodigy αυτό, αλλά μας ζητήθηκε, οπότε δεν μπορούσαμε να, να μείνουμε αμέτωχοι στις παρακλήσεις και στις επικλήσεις για τον κόσμο που πηγαίνει στις δουλειές. Λαϊκή απέτηση. Λαϊκή απέτηση και λαϊκή κατακραυγή. Θα επιστρέψουμε και στους Prodigy. Καλημερίζουμε τον κόσμο που τώρα σηκώνεται για να πάει για δουλειά. Μην αναστενάζεις, λόγω επειδή εδώ εκπομπή αντιπαραθέσεων, εκθέσεων, καταγγελιών, τα πάντα, ό,τι του φανεί. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Περίμενα τόση ώρα και δεν θα με κλείσει σε μένα, Μπάμπη. Λοιπόν, άκου να δεις. Η Ελλάδα έχει και θα έχει για πρωτεύουσα την Αθήνα. Για συμπρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη. Ο Πειραιάς είναι απλά και μόνο το επίνιο της Αθήνας. Ό,τι σου το λέω. Το εξοχικό. Έτσι, μπράβο. Ό,τι σου λέω. Εντάξει, είμαστε εθνικάρα Πειραιά. Με καραβόπανα, ρε. Φιλόπουλος. Γιατί πήγανε με καραβόπανα. Έλα, 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 έλα. Είπαμε άλλη κουβέντα, καλά το πας, μετά αρχίζεις. Yeah. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα και στους δύο. Καλώς τον. Καλημέρα. Στη Δευτέρη δεν υπάρχει πρωτεύουσα πουθενά να πούμε. Είναι η πρωτεύουσα και είναι η Θεσσαλονίκη. Έτσι. Δεν υπάρχει πρωτεύουσα, θα πούμε πουθενά στον πρώτο. Ούτε στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να πετύσουμε, να γίνει η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα γενικότερα. Είναι η Θεσσαλονίκη, τελείωσε. Όποιος παίρνει το πρωτάθλημα να γίνει και πρωτεύουσα, γιατί δεν κατάλαβα. Εγώ βάζω για άλλες παραστάσεις, δεν μιλάω, μόνο θα σου μιλήσω για τον Πρίκη Παλεμόνη. Το είχες αναφέρει κάποια στιγμή. Ναι, ναι, γιατί το έβλεπα, το είχα διαβάσει Πρίκιπας Λεμονής. Ναι, Πρίκιπας Λεμονής με την όμορφη του Κρεμίδη. Θέλωσα να σας αναφέρω χθες, το τηλεφώνημα του σημερινού έρχεται από χθες δηλαδή. Πήγα την Κυριακή, πήγαμε και το είδαμε. Να, μάλιστα, ωραίο. Καταπληκτική παράσταση. Μπράβο. Γονείς, πάρτε τα παιδιά στις πέζες και αυτή την Κυριακή, 11.30 το πρωί. Πού? Σαλιάνη. Ωραία, θα βοηθήσουμε τα παιδιά, τους συναδέλφους συνολικά. Να, αν είναι ωραίες παραστάσεις για τα παιδιά, έτσι χρήσιμες, λειτουργικές και έχουν να τους μεταδώσουν και ένα μήνυμα. Πάρα πολύ ωραία παράσταση. Εγώ πήγα απλά για να δω η δικιά μου, αν θυμάται τίποτα από το έργο. Φυσικά υπήρχε διασκευή, γιατί το έχει παίξει στον παιδικό σταθμό. Ήταν μια κούκλα όπως είδα στην Ιλπορία. Έτσι, έτσι. Και από περιέργεια και μόνο να πάω να το δούμε, επειδή το έπαιξε το έργο, επειδή το είχες αναφέρει. Εν τω μεταξύ το θέμα που ανέδειξες χθες με την θύρα 1 για τα τουρνικέ, την είσοδο και γενικά, το είδα και σε σχόλια και από άλλους φίλους του Άρεως χθες. Ναι, εντάξει. Είναι... Τα είπαμε μετά το απόγευμα, πήρα το χρήσιμο του κάθε στιγμή που έκανε και τις προτάσεις μου, τα είπαμε, κάποια στιγμή θα πάω και από εκεί να τα έγινε,
Σε χαιρετούμε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μηδέν εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα ρε αγόρι μου, έλα ρε παιχταρά μου. Τι έγινε, μίλησε με τον Λευτέρη πριν λίγο. Ναι, μίλησες, μιλήσατε και εκτός. Όχι, όχι, απλά τον άκουσα. Τη γραμμή που έπαιρνε με δεύτερο ακρόαση. Ναι, δεύτερο ακρόαση, μάλιστα. Τι λέει. Τι κάνεις. Καλά είμαι εσύ. Καλά, μου είπανε ένα φαγητό, δεν ξέρω αν έχει αυτό το φαγητό. Τι μου είπανε. Τι φαγητό. Φαντάζομαι. Δεν λέω και ψέματα, δεν ξέρω να δω και να σου πω και αύριο άμα ήταν το ίδιο φαγητό που σου λέω. Ναι, για πες. Μου λένε, έχει παστίτσιο σήμερα. Μεγάλο, μεγάλο, τεράστιο. Παστίτσιο. Ποιος είναι αυτός, ναι, ποιος είναι αυτός που μου λέει. Ποιος είμαι, ο Άκης. Ο Άκης. Ο Άρης. Ο Άκης. Ναι. Ο Άρης. Ο Άρκης. Ο Άλκης. Α, ο Άλκης, ναι. Τι κάνεις. Καλά, εσύ. Πού, σε ποια μονή έχει παστίτσιο σήμερα. Γρηγορίου. Άρε, Γρηγορίου, τι ζωάρα, ρε, τα καλύτερα φαγητά. Δεν έχει νηστεία. Όχι. Όχι, νηστεία τώρα όλη την εβδομάδα. Είναι... από Δευτέρα τρίμερο δεν τρώνε. Δευτέρα... Εντάξει, για άμα έχει νηστεία, ρε παιδί μου, και εκεί είναι η μονή. Να δώσω ένα τριαντάρι να στο κάνει την εξομολόγηση, να πάρει το χρήμα. Δεν γίνεται, μωρέ, ναι, δεν γίνεται. Αλλά φαντάζομαι το παστίτσιο χωρίς κύμα. Ναι, μήπως είναι με κοιμά σόγια, ρε παιδί μου, κάτι τέτοιο που λένε τα superfood. Ναι, μάλιστα. Άρε, μάγκα μας. Τρελάθηκε τη χαρά του. Δεν ξέρω, φαγητό, δεν ξέρω, λέει, άμα είναι ευσταθή πληροφορία. Ναι. Χθες είχε ωραίο φαγητό. Τι είχε. Μακαρόνια με τυρί τυρμένο. Ωρε, μάγκα μου. Τι ζωάρα κάνεις. Θα έρθουμε δύο, τα κλείνουμε. Εμείς έχουμε πήξει στην μπάνια και στο φασολάκι. Τι ήθελα να πω, ναι. Η Δευτέρα είναι αργία, κλειστά, Κλειστά όλα. Πότε θα συναντηθούμε να μιλήσουμε από κοντά. Από κοντά, ναι, όταν θα έχουμε καλό φαΐ, θα σου πω. Την Τρίτη θα έχουμε κοτόπουλο, να έρθεις. Κοτόπουλο, πάνε με πατάτες φούρνου. Ναι, ναι. Ο Λευτέρης πού είναι. Δεν ξέρω, θα εμφανιστεί. Παλάβος αυτός, μιλάει συνέχεια. Θα πας τηλέφωνο. Φιλιά, τσάω, τσάω. Τρελάδι για τη χαρά του με το κοτοπουλάκι. Καλά το λες, όπως έλεγε η Ανίτα, σε εκείνο το δικό μας στο Σταυροπολίτη. Καλά το λες κοτούλα και μπορείς να το τρως. Καλημέρα στην γραμμούλα. Έλα, Μπατμάν. Έλα, αγόρι μου. Έλα, ρε, γιγαντά. Πού είσαι, έλα, συνήρθες, επανήλθες. Όλα καλά, όλα καλά. Έλα, ρε, γιγαντά. Γιγαντάς είσαι. Ζόρικα, λιώτικα, φίλε. Έτσι, και πέτυχες πάνω στον Παφούλια που μας πήρε τη θέση σου και μας μίλησε για το μενού της ημέρας. Ναι. Εγώ έχω αλλάξει διατροφολογία, έτρωγα συνέχεια ψαρικά, κάθε μεσημέρι ψάρι και ρετσίνα λευκή. Στο Μαρακές. Ναι, έκανα τρεις μέρες μόνο ακαντήρια, έκανα νέο έτος και πρωτομηνιά εκεί πέρα, πήγα να πάρω την άβρα του Ατλαντικού Ωκεανού. Και είχε ρετσίνα στο Μαρακές. Ναι, είχε ελληνικό μαγαζί, το Τσις Δημήτρης. Είχα και μια καμήλα, ξανθιά, με χρυσαφή κόμη και γαλάζια μάτια. Σαν την Κλώδια Σίφερ ήταν. Σε καμήλα. Ναι, αφού ο Ντέι με την είχε εμπιστευτεί, συνέχεια αυτή να έπαιρνα. Ξεπάτωσε στις σοκολάτες και ζαχαρωτά. Οι καμήλες τρώνε σοκολάτες και ζαχαρωτά. Ναι, συνέχεια. Τι μαθαίνει κανείς, δεν το ήξερα αυτό. Πήγα και σε ένα σφαγείο με καμήλες, πήρα τέτοιο. Παστουρμά. Όχι παστουρμά, όχι, φιλέτα. Εκεί κόβουν τις καμήλες με τη μία καμπούρα, όχι με τις δύο, κατάλαβες. Ναι. Ωραία, μάγκα μου. Πολύ ζώρικα, ρε φίλε. Πω, αλλιώτικα. Έκανα δυο γεμάτους μήνες. Έφαγα, έφυγα έτσι και ξανάνιωσα. Ξανά, σε ακούμε ανανεωμένο. Ναι, σε λέω, δεν με πίκρανε καθόλου αυτός ο χειμώνας. Τίποτα, και δεν το μπορώ, το κρύο καθόλου. Αρθεί και το καλοκαίρι τώρα να πιάσει ο κάψωνας να ανέβω πάνω στο βουνό για παραθέρηση. Ωραία, μάγκα μου. Ζώρικα και. Τον ΠΑΟΚ τον παρακολουθούσες τίποτα, καθόλου. Τίποτα. Είχα ένα τηλέφωνο μόνο σε περίπτωση ανάγκης και να μάθω τι έγινε με τον Άρη. Μόνο αυτό σε διέφερε. Μόνο αυτό με διέφερε. Ένα-ένα. Ένα-ένα, ναι. Στεναχωρέθηκα που δεν πέφτουνε, ρε φίλε. Ωραία, τι γίνεται. Μία ομάδα, μία πόλη. Να είναι και το Ερπετό τώρα ξανά. Έλα, μη λες έτσι, σε παρακαλώ. Ανακάλεσε. Ανακάλεσε. Έτσι, μπράβο. Κάνε μου ένα τότε αν πρέσει τώρα στο Ιμιόρο. Δεν μου λες στο Μαρακές τι ομάδες έχει. Το άκουσα και εκεί πέρα, φίλε. Το άκουσα και εκεί. Το τότε πρέσει το Μαρακές. Ναι, στο μετόβαλε ο Έλληνας, ο φίλος του Στέφανος. Να μας κανονίσεις κανένα live εκεί. Στο Μαρόκο. Τώρα φέτος το χειμώνα ξανά, ρε φίλε. Το νέο έτος θα πάμε. Το νέο έτος. Κανόνισε μας κανένα live. Θα κανονίσω. Βάλε ένα τότε αμπρες όμως. Θα σε βάλω. Και αυτό πρώτη τζι είναι. Έτσι. Okay, μιλάμε λέει. Φιλιά, τσάω, τσάω. Μεγάλος Δημήτρης επανήλθε στην ενεργό δράση. Εντάξει, ψυχή της εκπομπής. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, μας το κλείσε εδώ. Καλημέρα.
Καλημέρα. Καλημέρα. Άκουσε να δεις τώρα γιατί έβαλες μια διαφήμιση με το ΜΕΚ Παιανίας. Το ΜΕΚ Παιανίας το έχει η κόρη του αφεντικού που είχα, του Θωμά του Ράμου, από τη Ματαράγκα, από τη Ματαράγκα, από το Θέρμο. Λοιπόν, άκου να δεις. Αυτός με απέλησε δύο φορές. Τη μία φορά με απέλησε επειδή έστειλα γράμμα στη Unilever και δεν μου στείλε τις προδιαγραφές και επικοινώνησα με το CEO της Unilever στην Ελβετία. Τη δεύτερη φορά με απέλησε επειδή του ζήτησα τα νυχτερινά. Ναι. Μ' ακούς? Βέβαια. Δεν έβαλε με όλη την πρώτη φορά, σας ξαναπήρε πάντως. Γιατί δούλευα τη Δευτέρα 6 το πρωί, την Τρίτη 2 το πρωί, την Τετάρτη 6 το πρωί, την Πέμπτη 2 το πρωί, την Παρασκευή 6 το πρωί. Το Σάββατο έκανα ρεπό, μου δίνε και ρεπό ο κύριος. Και την Κυριακή 2 η ώρα το πρωί. Ναι. 2 η ώρα το πρωί την Κυριακή παραλάμβανα μαναβική. Λοιπόν, πετυχαίνω έναν που παραλάμβανα κοντά στη Λιβαδιά και του λέω άσε ρε φίλε δεν έχω δουλειά γιατί τσακώθηκα με το αφεντικό, το Θωμά το Ράμο. Θωμά το Μάτσιο φαντάζεσαι. Και, ναι. Και ξέρεις τι γυρνάει και μου λέει ο αγρότης που είναι και έχει και συσκευαστήριο. Ναι, τι. Και ποιος δεν έχει τσακωθεί με αυτόν αρέ. Μάλιστα. Έγινε. Δικαιώθηκες. Ναι, έγινε. Κατάλαβα τίποτα. Τσάω. Γεια. 2-31-0-2-87-3-8. Δεν κατάλαβα ποια είναι η διαφήμιση. Ποια είναι η κόρη. Δεν ξέρω, άστο. Δεν πειράζει, τι το σκαλίζουμε τώρα. 2-31-0-2-87-3-8 τηλέφωνα επικοινωνίας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή βεβαίως στα ίντερνετ και εκεί μας βρίσκεται και μας ταχτυρντίζεται. Καλημερίζουμε το φίλο μας τον Γιάννη που λέει καλημέρα. Καλά τα είπε ο άλλος για τον Λευτέρη ότι υπήρχε μαγαζί που λεγόταν Gate 8, μας είπε ο Λευτέρης, ναι. Και εγώ του είπα ότι είναι το Acid. Ήτανε λέει πριν από το Acid. Πλήρης όνομα του Acid εκείνης εποχής, το Acid Psychedelic. Ή μετά, σίγουρα όμως υπήρξε και το Gate 8, καλημέρα. Αν κάποιος τόσο παλαιός και λάτρης ηλεκτρονικής μουσικής το ενθυμείται, εγώ προσωπικά θυμάμαι μόνο το Acid. Αν υπήρχε μαγαζί τρανσάδικο Gate 8 κάτω από τη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας, μπορεί να το έρθει κάποιος σταμόνας, μας βγει κάποιος σταμόνας. Ναι, ναι, ναι. Μα, ή κάποια μάνα ρέιβερ. Τις εποχές που πήγαινε και τον έψαχνε να πούμε τον καλακάρι της. Έλεγε πετάω, μάνα, πετάω. Καλημέρα στην εκπομπή. Καλημέρα στην εκπομπή, θα έλεγα. Μας το κλείσε η γραμμούλα. Λόγω επειδή πολλών πολυθεματική εκπομπούλα, τα πάντα έχουμε και συμφέρουμε. Όσο είναι οι Lakers με τους Clippers 82-87, τρομπώνει για τον LeBron. Δεν τον βλέπω να μπαίνει στα play-off. Και τελειώνει και το Kings Knicks 110-100. Έτσι για όσους ασχολούνται λίγο με τα στοιχηματάκια και με τα αυτά και με τις καλαθόσφαιρες. Πιστεύω ότι φέτος αν οι Bucks πάνε τόσο καλά, ναι. Δηλαδή εντάξει ρε παιδί μου, πάνε ας πούμε τελικό περιφέρειας, ναι. Δηλαδή είμαι τελικά, θα έρθουμε να κάνουμε εκπομπές αλλά ναι. Αλλά Παναγιώτη Παπαδόπουλα, δηλαδή. Που έκανε περιγραφές των τελικών τα προηγούμενα χρόνια. Warriors με Cavaliers. Ερχόταν εδώ 3 η ώρα. Ή 4, ας πούμε πήγαινε 7. Έρχομαι κανένα μία ώρα εκπομπούλα. Έλεγε το pick and roll, ξέρω εγώ. Ναι. Μακρινό rebound. Αλλά έχουμε ακόμη ως τότε αρκετό χρονικό διάστημα. Χθες ολοκληρώθηκε και το πρωτάθλημα της. Το πρωτάθλημα, η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League με εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού επί του Απόλλων Σμύρνης με 0-2. Ο Ολυμπιακός ξαναμείωσε στους 7 βαθμούς τον ΠΑΟΚ με τον Σάββα Θεοδωρίδη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση, ναι. Εναντίον της ΕΡΤ στην παρούσα φάση. Είπε ότι η ΕΡΤ δεν λέτε ποτέ για τον Ολυμπιακό. Για τον Ολυμπιακό γιατί δεν λέτε, ναι. Ξέρεις ότι 5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί άμα σταματήσουν να βλέπουν ΕΡΤ θα βουλιάξετε στα τάρταρα. Δεν έχετε ακροματικότητες. Ενός άλλου είδους έτσι αντιπαράθεση. Μια άλλου είδους αντιπαράθεση έφερε στο προσκήνιο περί των ακροματικών. Παίξε καλά τον Ολυμπιακό, ρε. Ναι, τα μηχανάκια της AGB δεν ξέρω τώρα. AGB, πώς λένε την κυρία. Ναι, δηλαδή πώς αλλάξαν την κυρία. Κάποτε θυμάμαι που είχε βγει στην ΕΡΤ ο Λάμπρος ο Σκόρδας. Ναι. Το θυμάσαι εκείνη αποσπασματάρα. Τεράστιο. Και άρχισε εκεί να του λέει. Γενικά όλοι κράζουν την ΕΡΤ. Όλοι κράζουν την ΕΡΤ. Εντάξει, κοίταξε να σου πω κάτι. Καχά η ΕΡΤ κάτι πρέπει να
κάνει μια φορά για να δώσει στο Γιώργο Μήνων ένα τέτοιο, ένα ακουστικό το οποίο να λειτουργεί. γιατί του λένε συνέχεια, εντάξει, τελειώνουμε και ο Γιώργος συνεχίζει. Εκεί πέρα λέει. Αυτό δεν έχει να κάνει με το ακουστικό, νομίζω. Εντάξει, το τελειώνουμε. Εγώ πιστεύω ότι είναι ακουστικό, έχουμε τεχνικό πρόβλημα. Και δεν μας ακούει ο Γιώργος Μήνων. Το Μήνων δεν το διακόπτει το Τζακ Νόρις. Να ήταν συντονιστή τη εκπομπή, δεν θα μπορούσε, αφού πρέπει να τα πει. Ο οποίο Μήνων τσιμίσει και το σκουφί του Λουτσέσκου. Ναι, το είδαμε προχθές. Ήταν το καλύτερο στιγμιότυπο της αγωνιστικής. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι πηγαίνει η αντιπαράθεση, η ακροματικότητα, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το ότι. Και σαν να ασκεί λίγο έτσι, ας πούμε, τη μεγαλύτερη βασικά αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, την ασκεί ο Ολυμπιακός παρά η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Διότι ΕΡΤ, κρατικό κανάλι, ΣΥΡΙΖΑ, η κόντρα δηλαδή ουσιαστικά πηγαίνει προς τα εκεί. Ναι. Έτσι διακρίνω στην παρούσα φάση. Τον ορίζοντα. Ναι, τον ορίζοντα. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Θέλω να αφιερώσω ένα τραγούδι, Μπάμπη. Θέλω το από τους Bonnie M, το από τους θρυλικούς Bonnie M. Θέλω το Ρασπούτιν και το αφιερώνω στον Πούτιν. Εντάξει, γεια. Ας ακούσουμε λίγο τι είπε έτσι χαρακτηριστικά ο... Το λέω απλώς. Στην ΕΤΡΙΑ τώρα δεν μπορώ να μιλήσω. Είμαστε ζωντανά στον αέρα στην ΕΤΡΙΑ. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσουμε. Ο Ολυμπιακός έχει τεράστια προβλήματα με την ΕΡΤ 1. Και με την ΕΡΤ 2 και με την ΕΡΤ 3 Ολυμπιακός. Και σας μιλάω αυτή τη στιγμή όχι σαν Ολυμπιακός. Σας μιλάω σαν Σάββας Θοδωρίδης, επίτιμος πρόεδρος του Ολυμπιακού, 70 χρόνια με 45 τίτλους. Λοιπόν, αυτά θέλω να πω. Έχουμε τρομακτικά παραπονό και εμείς, τα 5 εκατομμύρια Ολυμπιακού, από την ΕΡΤ 1, την ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 3, όπως θέλετε ονομάστε. Αυτές οι ανήκει στο λαό αυτή η τηλεόραση και πουθενά αλλού, στους συνδρομητάς. Και θέλουν να ακούνε τα 5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί, έχουν 4 χρόνια να ακούσουν καλή λέξη για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον κύριο Μαρινάκη και τον Ολυμπιακό. Αυτά σαν Ολυμπιακοί δεν τα δεχόμαστε. Τα 5 εκατομμύρια τρομάζω να τα κρατήσω σε ηρεμία και ησυχία. Ας καταλάβουν μερικοί ότι σκάβουν το λάκκο άλλων. Και λύαν συντόμως με αυτά τα οποία κάνουμε. Τεράστιο, δεν το συζητάω. Στον αέρα δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Εγώ θα πω τις αλήθειες και από εκεί και πέρα κάνετε ό,τι θέλετε. Είναι ντροπή. Το κανάλι που το πληρώνουν όλοι οι Έλληνες και η μισή, τα 5 εκατομμύρια είναι Ολυμπιακοί. Δηλαδή, τι θέλετε, έχουν πέσει η ακροαματικότητα σας τεράστια από ό,τι μαθαίνω. Λοιπόν, θέλετε να μην βλέπει κανένας την Ελλάδα από τους Ολυμπιακούς. Δεν είναι αυτές, προφανώς δεν είναι. Όχι, έχω δίκιο απόλυτο. Εγώ για τον Ολυμπιακό δεν βλέπω μπροστά μου. Σας το λέω να το ξέρετε. Η ακροαματικότητα της ΕΡΤ έχει ανέβει πάντως στο τέλος. Καλά, μπράβο. Όχι στα αθλητικά. Λοιπόν, στα αθλητικά. Μπράβο σας, συγχαρητήρια. Άμα ανέβει και σωθήκατε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμένα με ενδιαφέρουν τα 5 εκατομμύρια οι φίλαθροι. Με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός, ο πρόεδρός μας, επί 4 χρόνια βάλλονται. Από εκεί και πέρα, όλα τα 5 εκατομμύρια οι φίλαθροι καταλαβαίνουν, γι' αυτό δεν θέλουν να κάνουν δηλώσεις οι άνθρωποι. Στην ΕΡΤ 1 και με πολύ μεγάλη προσωπικότητα. Γιατί σας φταίει, μπορείτε να μου πείτε τώρα που σας δίνει το μικρόφωνο και μιλάτε. Τι μου φταίει. Μα εγώ σας ζήτησα 100 φορές για να τα ακούει ο κόσμος. Ναι, αλλά εσείς βγαίνετε στον αέρα. Βγήκα. Λοιπόν, γιατί να μην βγω. Αυτό σας λέω. Γιατί να μην βγω, εσείς πέστε μου. Με το ζόρι με βγάζετε δηλαδή. Όχι, αλλά δεν πρέπει να έχετε παράπονα. Εγώ έχω. Όχι, σαν Ολυμπιακός. Εγώ σαν επίτιμος πρόεδρος, σας το τονίζω και αφήστε το σε ξυπνάδες, επίτιμος πρόεδρος του Ολυμπιακού. Λοιπόν, λάβετε τα μέτρα από εδώ και μπρος. Τι θέλουμε. Θέλουμε να γίνει ένα πρωτάθλημα καθαρό τις 7 τελευταίες αγωνιστικές. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί δεν γίνει. Αυτά τα οποία γίνονται είναι θαύματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και είναι συνεχιζόμενες. Μάλιστα, εμείς έχουμε περισσότερο να εστιάζουμε στο κομμάτι της ΕΡΤ, στην αντιπαράθεση. Μια φορά δεν είπε για τον πρόεδρο του Ολυμπιακού. Μου θυμίζει αυτό. Πες μια φορά την Καλαμάτα μαύρη, τι έλεγε. Γιωργούτσος, ναι, και έτσι. Αλλά βλέπετε τώρα αντιπαράθεση, σου λέει θα μπει και ο Μαρινάκης τώρα στο τηλεοπτικό πεδίο. Είχαμε διαβάσει για το Μέγκα 1, την επαναδραστηριοποίηση του καναλιού, του πάλε ποτέ ισχυρού καναλιού. Με καινούργια φημή. Ναι, με καινούργια φημή. Είναι και το Open του Ιβάν Σαββίδη, οπότε και οι ομάδες εξετάζουν. Είναι και το Sky του Αλαφούζου. Γενικότερα έχει ούτως ή άλλως ποδοσφαιροποιηθεί και η κατάσταση στα κανάλια. Και οι οπαδοί. Πάντα ήταν λίγο έτσι, αν εξαιρέσουμε. Αλλά οι οπαδοί κοιτάνε λίγο και το τηλεοπτικό πεδίο, τι γίνεται. Ας πούμε, φέτος έχει ασκηθεί κριτική για το Open ή ασκείται. Ή σε σχόλια γράφουν στον
τον Γιώργο το Σαββίδη, που δεν έχει καμία σχέση με τον Γιώργο. Γιατί δεν γιατί λέτε, γιατί δεν λέτε, γιατί ακόμα. Γιατί λέτε και λέτε για την ΑΕΚ τόση ώρα, ξέρω εγώ. Ωραία πραγματάκια, ωραία πραγματάκια. Επικροτούμε και αυξάνουμε να υπάρχουν οι αντιπαραθέσεις σε όλα τα πεδία, να βγάζουμε και εμείς λίγο ψωμάκι δηλαδή. Αυτό είναι. Χωρίς αντιπαράθεση δεν γίνεται. Δουλεία. Δεν γίνεται δουλίτσα. Λοιπόν, θα διηγηθούμε τώρα στην τελευταία μας αναπαυλά. Τι υποσχεθήκαμε, διακόπτουμε τους Prodigy για να βάλουμε τον ύμνο της εκπομπής. Τον ύμνο της εκπομπής, Dota Press, κυρίες και κύριοι. Συγγνώμη στη γραμμούλα, με την επιστροφή θα είναι μικρό και κομψό το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Και επιστρέφουμε, μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή. Smack my bitch up. Χορεύει ο Άκης. Κοπανιέται και θα κοπανιέται σαν όσα χρόνια και περάσουν. Το βάλε Prodigy, θα ακούγεται. Ίσως και εγώ με λίγο κάτι να μην θα πούμε. Γιατί πάντα έλεγα καλλιτέχνες, ο οποίος δεν πρόλαβα να τους δω. Και έλεγα κάποια στιγμή, φίλε, θα ξανάρθουν Ελλάδα, θα τους δω. Ναι. Πεθαίνανε. Πρώτα έγινε, έπρεπε να το δω, το σημάδι το είδα τώρα. Πριν 5 χρόνια περίπου έλεγα τα ίδια για τους Motorhead. Μάλιστα. Ότι κάποια στιγμή, ρε φίλε, δεν γίνεται. Μπατμανίδη έχεις δει. Μπατμανίδη έχεις δει. Εντάξει, ευτυχώς γλιτώσαμε. Θα ζήσουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν μασάμε έλεγα, τίποτα. Έλεγα κάποια στιγμή θα δώσω, θέλω να δώσω ζωή μου μια φορά τους Motorhead. Ναι. Πέθανε ο Λέμι. Ναι. Καλά, οι Motorhead δεν έχουν μείνει, ρουθούν τώρα. Πέθανε και ο drummer τους. Μην θέλεις κανένα να δεις τελικά. Άστο καλύτερα. Μην γίνεις Άρον Ράμζεϊ κι εσύ του καλλιτεχνικού χώρου. 2-31-0-287-38 για τηλέφωνο επικοινωνίας FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και λόγω επειδή facebookικά ανταμονόμαστε και στη σελιδούλα μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Πολύ μέγα, πολύ μέγα. Τίποτα. Και ο Έγκα. Τίποτα. Πάμε. 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 Πόσο λένε, δύο εβδομάδες περίπου πριν το θάνατό του είχα δει στη Θεσσαλονίκη κάπου σε καφετέρια τον Παντελή Παντελίδη, έτσι. Α, μάλιστα. Ναι. Εντάξει. Έπεσε στο μάτι μου εδώ πέρα. Ναι, μην πει τίποτα να μην πέφτει. Τίποτα. Ας το καλύτερα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, σημερινή ημέρα έχει φουλ αγωνιστικές δραστηριότητες. Έχει φουλ ματσάκια. Έχει φουλ τηλεόραση. Έχει και λίγο γηπεδάκι για τους φίλους του ΠΑΟΚ. 7,5 ώρα. Για την καλαθόσφαιρα, ο δικέφαλος του Βορρά υποδέχεται τον δικέφαλο του Νότου για την φάση του 16 του Champions League. Έχουμε και Champions League όμως ποδοσφαιρικό. Δύο παιχνιδάκια. Borussia Dortmund Tottenham. 3-0 το πρώτο παιχνίδι. Είχε κερδίσει η Tottenham και νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πράγματα και θάματα στο συγκεκριμένο αγώνα για να αλλάξει η μοίρα της αναμέτρησης. Και έχουν γίνει. Καλά, εντάξει. Θυμάσαι εκείνο το σπουδαίο προημιτελικό La Coruña Milan. Πρώτο παιχνίδι είχε γυρίσει Milan 4-1 και πάει στη La Coruña είχαν 4-0. Γιατί πιο πρόσφατα δεν είχαμε το Paris Saint-Germain πριν από 2 χρόνια, Μπαρτσελώνα. Είχε λήξει 6-1, είχε κερδίσει με 5-1 νομίζω, δεν θυμάμαι, ναι. Η Παρίς στο πρώτο παιχνίδι και είχε βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και είχε πει ότι σε μια live συνέντευξη στο Facebook βλέπω την Παρίς να παίρνει το παίρνει το Champions League και το ίδιο βράδυ αποκλείεται με το 6-1 από την 6-0 πόσο είχε λήξει, ναι, από την Μπαρτσελόνα και βγήκε ο Τσίπρας και απάντησε, ναι, ότι εντάξει, όπως θα το πάρει η Παρίς Ζερμένα, αλλά τόσο εσύ θα βγεις πρωθυπουργός. Πήρε να πει για τον προηγούμενο. Μπορούσε Dortmund μάλλον Tottenham και Real Madrid's Ajax 2-1 υπέρ των Μαδριλένων το πρώτο παιχνίδι. Οπότε μάλλον η μέρα είναι λίγο νερόβραστη. Δεν νομίζω να έχουμε τίποτα αμφίροπα παιχνίδια. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Μπατμάν. Έλα, αγόρι μου. Τι έρευνα θα έχουμε σήμερα, έρευνες. Έρευνες μας. Θα έχουν 5 φέτος με τα ποδόσφαιρα και δεν προλαβαίνουμε, ναι, να δώσουμε έρευνα στο λαό να μορφωθεί. Έρευνα, βάλε μας λίγο φαιά ουσία. Έτσι. Βέβαια. Είμαστε επιστήμονες όλοι οι ακροατάς. Έτσι, έτσι. Αλλά πολύ ποδόσφαιρο φέτος έλειψες και η εκπομπή, ναι, πήρε το κάτω βόλτα. Δεν πειράζει. Ναι. Θα επανέλθει. Κουβάρα, έτσι. Έρευνες θέλω, έρευνες. Έτσι. Κάνε κουμάντο και για αύριο. Μιλάμε. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Χαράω. Τι γίνεται. Καλά εσείς. Ω, περίφημα. Πρίμα. Καλά πάτε. Καλά πάμε. Η κουμπί σου, ρε Μπάμπη, θα σας πω κι άλλα, αλλά... Να με πεις. Θα σας ήθελα να το αφήσω τελευταία, αλλά η κουμπί κατέντησε μπάχαλο. Μάλιστα. Γιατί έτσι. Άμα βγαίνουνε
Η Χάμουτζίδης από κάτω δεκαριά φορές το, η Χάμουτζίδης, το λεπτό. Ο τόνος το αλφα. Τι πράγμα. Λέω, μ' άρεσε ο τόνος που έβαλε στο αλφα. Στο αλφα. Τόνισε στο αλφα. Πώς τους λένε αυτούς από κάτω. Καλά τους είπες. Τέτοιοι είναι. Μήπως εγώ. Όχι. Καλά τους είπες. Α. Ναι. Άμα ύστερα. Βγαίνει το Άγιο Όρος από εκεί πέρα που είναι στην Κούτρα συνέχεια. Έτσι. Δικός μας είναι. Λοιπόν, εντάξει, το ξέρω. Καλά κάνει που βγαίνει. Βγαίνει και Καμιλάρης. Τραγούδια τα λιγέρι. Μας έλεγε Καμίλη θα έχει, Χόμπιν θα έπαιρνε, αρνιά πρόβατα θα έπιανε κουπάδια, κουράφια, ξέρω τι διάλογο. Έτσι έλεγε αυτό. Ναι. Άμα λέω ψέματα. Τα έλεγε. Τα έλεγε. Εσύ δεν τα έλεγε. Τώρα είχαμε τόσους. Βγαίνει και η Κατερίνα μας. Βέβαια. Ναι. Και αυτή. Ναι, μου λες ρε Μπάμπη, εσύ άμα δεν έχεις λεφτά παίρνεις τηλέφωνο. Κι εγώ δεν παίρνω τηλέφωνο πολλές φορές γιατί δεν έχω λεφτά, επειδή πληρώνω πολλά. Ναι. Κάνω την παλαβή λίγο. Ναι, έλα, αφού τζάμπα είναι τώρα τα τηλέφωνα. Γιατί είναι τζάμπα. Τζάμπα δεν είναι τώρα. Εγώ τώρα που τηλέφωνα. Ναι, όπα. Μην πνιγείς, μην πνιγείς. Σταμάτα. Νονός. Είναι τζάμπα εγώ του που τηλεφωνάω δηλαδή, δεν πληρώνω εγώ δηλαδή. Μικρές είναι οι χρεώσεις, δεν είναι. Παίρνεις ένα πακετάκι. Δεν έρχεσαι το πέρα στην Ελβετία να πεις πως είναι μικρές. Ψυχά, κοροϊδά μας θα να έρθουμε, μια χαρά εδώ είμαστε. Α, μπράβο. Όλα τα έχουμε. Λοιπόν, να πω πρώτα για τους Παοκτσίδες. Να πεις. Τι τους έπιασε πυρετός. Αν νικήσουμε την ΑΕΚ, αν νικήσουμε τον Ολυμπιακό, δεν μου λες, τι της ενδιαφέρεις, ένα άμα νικήσουμε άμα τη φάμε εμείς. Τι της ενδιαφέρει, αφού εμείς, αυτή είναι η πρώτη, δεν είναι. Ναι, πρώτη. Πρώτη, τι στεναχωριέται. Ναι. Γιατί φοβούνται, και τώρα φοβούνται. Αυτή η πρώτη αρχίσαμε από το τρίτο μάτς. Α, πάμε τρένο, πάμε το Μοτρίτς, πάμε... Δεν ξέρω, λες να φοβούνται, δηλαδή και περιμένουν τη συνδρομή του Άρεος για να οριστικοποιήσουν το πρωτάθλημα. Εσύ τι λες. Δεν ξέρω, να με βοηθήσεις εσύ. Μα τι σε ενδιαφέρει, τι θα κάνω εγώ με τον Ολυμπιακό, τι θα κάνω εγώ με την ΑΕΚ. Άμα τη φάω την έφαγα, άμα τους νικήσω την έφαγανε. Τι έγινε. Λοιπόν, για να σου δώσω και παράδειγμα, δεν μου λες, εγώ τώρα να πούμε παράδειγμα, θα έρθω στο σπίτι σου και θα σου πω εγώ, ξέρεις κάτι, κάνε μου τραχανά να φάω. Κάνε μου λίγο. Και εσύ με έκανες μακαρόνια, δηλαδή, πιο άμα καλά. Στο σπίτι σου, εγώ θα σου πω, ό,τι πρέπει έχουμε να φάω εγώ. Τραχανά δεν ξέρω να κάνω, μακαρόνια ξέρω να κάνω. Πάντως. Τραχανά μπορεί να κάνεις τραχανό το τώρα με το μάστερ. Αιδία. Δεν με κατάλαβες πως μιλάω, παράδειγμα. Ναι. Εγώ σου είπα κάνε μου μπριζόλες και εσύ με έκανες λουκάνικα. Ό,τι έχουμε. Ό,τι σε πω εγώ, αυτό θα με κάνεις εσύ. Όχι, ό,τι θέλω εγώ. Ναι, ό,τι θες εσύ, έτσι. Τι τους ενδιαφέρει τους Παοκτσίδες, τι θα κάνουν, τι θα κάνουν. Να, σωστή τοποθέτηση, έτσι. Ό,τι θέλει. Αυτό είναι, ό,τι θέλει. Δίκιο για αυτό. Ό,τι θέλει. Σου λέει όμως λοιπόν, ότι με τον Παοκ βγάζεις τα μάτια σου και με τον Ολυμπιακό λένε οι Παοκτσίδες τώρα ότι δεν θα τα βγάλεις τα μάτια σου, προβλέπουνε. Γιατί τι τους ενδιαφέρει, καλά κάνω. Μάλιστα. Ό,τι θέλω κάνω, τι κουμάντα με κάνεις εσύ. Δεν θα κάνεις κουμάντο, βέβαια. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, τα έχουμε πει. Εγώ ήρθα στο σπίτι σας και κάνω κουμάντο. Όχι. Ήθαμε, όπως με πεις εσύ θα κάνω εγώ. Τι μυαλό δεν έχω εγώ. Δηλαδή αυτή τη, επειδή εσύ είναι ανώτερη στην μπάλα από, δηλαδή από τον Νάρη. Δηλαδή πρέπει να τους ακούσουμε εμείς. Όχι. Τι θα μας πούνε. Γίνεται αυτό. Δεν πιστεύω να γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, ύστερα θέλω να πω τώρα και με τον
τον πρώτο που βγήκε, κάποιον από τη Σταυρόπολη. Ναι, όχι, 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 περίμενε, περίμενε. Εγώ θα τον κάνω μια, πώς θα το πω, μια διαφήμιση. Διαφήμιση, για τον κάνω τζάμπα, δεν θα με πληρώσει. Ο Δημήτρης μας έχει δώσει ψωμί να φάμε, ναι, την κυριολεξία. Η αλήθεια είναι. Περίμενε, επιτρέπετε. Βγήκε και είπε, άλλε το ψωμί δεν παχαίνει. Ναι, έτσι είπε. Ναι, 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 ναι. Τα άλλα παχαίνουν. Τα είπε, τα είπε. Ναι, τα είπε. Λοιπόν, εγώ... Ομορφαίνει. Θα του πω διαφήμιση, θα του κάνω διαφήμιση. Λοιπόν, και κράτης που λέμε εμείς τζάμπα. Κράτης θα πει τζάμπα. Ναι. Λοιπόν... Το ψωμί, κύριε... Ψωμάκι. Φουρνάρι. Φίλε. Δημήτρη. Ναι. Είμαι ο Μπάμπης από την... Ο Χαράλαμος από την Αράο. Ναι. Ο Αράος είμαι. Λοιπόν. Ναι. Το ψωμί δεν παχαίνει. Το ψωμί ομορφαίνει. Α, έτσι. Έτσι. Υπέροχο. Το ψωμί δεν παχαίνει. Αυτό φαίνει το ψωμί. Θα απομονώσουμε τη φωνή σου και θα την κάνουμε σποτάκι. Αυτή είναι η διαφήμιση που έτσι. Να σε καλά. Έτσι. Φιλιά, φιλιά. Ευχαριστούμε για την ευγενική χορηγία. Τσάω, 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 ε. Την ευγενική ωραία, χορηγία του σπικάζε, ναι. Του σπικάζε. Τα ακούσε εκεί φουρναρί και τζάμπα να πούμε. Αυτό δεν ξέρω. Ο Πέτρος μας έδωσε ψωμί να φάμε. Έτσι. Και ο Αράου εκτινάζει τη δημοτικότητα του φούρνου στα ύψη. 2-31-0-2-7-3-8 για λιγουλάκι ακόμη εδώ στους εθέρες της πόλεως. Στον Λίμπερο 107,4 στο λόγο επειδή. Κάθε πρωί πανδεσία δυνάμεων και παρέλαση αστέρων. Καλημέρα στη γραμμούλα, μας περίμενε. Ναι, περίμενα πολύ ώρα για τον Αράου περνώ. Ναι. Επειδή αναφέρθηκε στο όνομά μου, λοιπόν. Δεν είπε όνομα. Δεν είπε όνομα. Δεν είπε όνομα. Είπε χαμουτζίδες. Δεν είπε. Χαμουτζίδες λέγες στο επίθετο. Μόνο εγώ παίρνω από Αθήνα τηλέφωνο. Πού το ξέρεις. Πού το ξέρεις. Μας παίρνει και η Κική Μουστακίδου. Πρώτον, εγώ είμαι πεστού μινοήτης Αθηναίος. Δεν είμαι χαμουτζής. Πρώτον. Δεύτερον, για τον Αράου. Στην Ελβετία παίρνουν 3.000 κατώτατο μισθό, το οποίο τον έχουν ψηφίσει με νόμο στη Βουλή τους. Ναι. Η ουδέτερη χώρα, η οποία όταν τους ζήτησαν να περάσουν οι Εβραίοι για να πάνε να τους παραλάβουν οι Αμερικάνοι με τα πλοία από τη θάλασσα, δεν τους άφησαν να περάσουν. Ναι, ναι. Λοιπόν, οι ουδέτεροι έχουν 3.000 κατώτατο μισθό. Θέλει μήπως να του πληγώνουμε και το κινητό τζαμπά. Και εγώ που είμαι ουδέτερος, να είμαι ουδέτερος ποδοσφαιρικά, πρέπει να έχω 3.000 μισθό. Που αφήνω όλες τις φωνές. Ανεξάρτητες. Όσον αφορά για τον Αράου και κάτι άλλο που λέει για την Κατερίνα και για κάποιους άλλους που παίρνουν τηλέφωνα, έτσι. Ναι. Εγώ έχω πει στην Κατερίνα και στους άλλους που παίρνουν τηλέφωνα ότι ο ΠΑΟΚ θα το πάρει άχαστο το πρωτάθλημα και κάθε Κυριακή που παίζει ο ΠΑΟΚ πληρωνόμαστε. Έτσι. Το τελευταίο ποντάρισμα θα είναι εκατομμύρια. Θα αγοράσουμε και την ΑΕΚ. Έγινε. Ερχόμαστε. Έτσι. Και μετά θα παίζετε στα ρουκζούκ το όνομα του Λευτέρη. Άπλας πρόεδρος της ΑΕΚ. Λευτέρης. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Γεια σας. Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο πολιούχος της Καλάθρας, ο Μάγος της Καλάθρας. Εντάξει, τεράστια παρουσία. Συγγνώμη. Έμαθα ότι με κατηγορούν ότι είμαι άσχετος. Ποιος? Ο κόσμος όλος. Ντροπή τους να τα λένε αυτά. Ελληνικά και κάθε και στιγμή βρίζω, κλέβω, σκοτώνω, βιάζω. Είμαι φαφούτης, δεν έχω... είμαι αγράμματος, ακοινόνητος. Προφήτης είσαι, μάγε μου. Προφήτης είμαι, αλλά... άμα είσαι αγάλας, ακαθαρίς, μια για πάρτι. Δεν μου λες, ο ΠΑΟΚ παίρνει το πρωτάθλημα. Ναι. Μήπως είναι ψεύτικο. Οπα. Λάκα καλά ρε, μη μάτσας. Εντάξει, ανησυχήσαμε, γιατί τόσα χρόνια έλεγες... Καλά που ήρθε ο Σαβίδης. Ρε το Σαβίδη, πολύ μακρύ. Αλλά είναι κοντός ρε, για ένα πόντο έκασε το διαμέρισμα. Αυτό καραδόνα διαμέρισμα, για ένα πόντο έκασε το διαμέρισμα. Μάλιστα. Και το πρωτάθλημα για ένα πόντο το χάσει.
Τέλο πάντων, μάλιστα, έγινε. Α το πάρει, μα δεν βαριέσαι. Δεν βαριέσαι, μάλιστα. Α το πάρει. Α το πάρει. Του χρόνου τι γίνεται όμω. Α, δεν έχει καμιά προφητεία να μα δώσει. Έχω, έχω. Για πες την. Κοίταξε. Εγώ έχω να σα πω μεταξύ σοβαρού και αστείου ότι υπάρχει και δεύτερη ζωή. Αυτή η ζωή που ζούμε τώρα είναι μια δοκιμασία. Ναι, το Matrix είναι αυτό που ζούμε. Τα έχει πει και ο Πλάτωνας. Ναι. Είναι μια δοκιμασία, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, το ξέρω. Δεν μπορώ να... Γιατί βγάζουν όλοι κόμπλεξ με μένα. Θεοί, δαίμονες και πρωθυπουργοί. Γιατί ίσως έχεις περάσει στη δοκιμασία αυτή και έχεις πάει παραπάνω από όσα ξέρουμε εμείς. Μ' αναγκάζουν να τους πω ότι τους αγαπώ πάρα πολύ. Εγώ ήμουνα στην Αθήνα 10 χρόνια και... Γι' αυτό ήμουνα... τα περνάνε οι Αθηναίοι τα πρωταθλήματα. Όχι, ήμουνα ζυγκολό. 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι, άνδρες, γυναίκες περάσαν... Πόπα, τόπα, τι έγινε, 2,5 εκατομμύρια, γιατί πέφτουν οι γραμμές σήμερα. Δεν ξέραμε δηλαδή, 2,5 εκατομμύρια... Τατσόπουλος είναι ο Τατσόπουλος, δεν είχε πει η μισή Αθήνα. Τη μισή Αθήνα, ναι, εντάξει. 5 εκατομμύρια Αθήνα, 5 εκατομμύρια. 4.000 αμάσου παλιά. 5 εκατομμύρια Ολυμπιακοί που λέει και ο Σάββας ο Θοδωρίδης. Γενικά σήμερα είναι εκπομπή μετρήσεων. Εντάξει. Έλειπε μια τέτοια φωνή από το λόγο. Επειδή νομίζω ότι σήμερα ισχυροποιήσαμε την παρουσία μας στα Ερτζιανά και στα FM. Μας ακούτε, κύριοι. Κύριοι, το αστακέντρο. Οι εποχές, πώς το λένε, αυτού τελειώσανε. 0%. Όχι, στο 0% θα είμαστε. Εμείς παραμένουμε 0% εκπομπή. Αλλά θα βγαίνω κι εγώ σαν νέος Σάββας ο Δωρίδης και θα λέω 5 εκατομμύρια. 5 εκατομμύρια λόγω επιβίστα. Τρομάζω να τους κρατήσω. Έτσι, αφού τους απολύσω. Τι έχει να γίνει. Καλημέρα, the voodoo people. Καλημέρα στην γραμπούλα. Με κράζεις, με θαυμάζεις. Έτσι αγόρι μου. Του είσαι παλικάρι. Έτσι στο... Αυτό είναι το τόπο. Άμα το κράζουνε, το θαυμάζουν. Όσο και να το κράζεις, θαυμάζονται. Ήρθε στο 90 τη στιγμή που η μπάλα καίει. Να την πάρεις στα 11 βήματα. Το buzzer beater. Αλλά κάνω λίγο από το ξύλο στην έκτη Παρασκευή. Λέω άστονα, λέω, αλλά θυμήθηκα το συγχωρημένο στο κράτη τότε που πήγα το Σάββατο. Σάββατο που πήγε τότε στην Ανίτα και ήμουν Κυριακή εγώ. Και έλεγε, με κράζεις, με θαυμάζεις. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, μπαμπίκο μου, δώσε μου το αγόρι μου το γλυκό το άλλο. Εδώ το έτσι απέναντι. Έλα Μιχάλη μου. Έλα αγόρι μου, τι γίνεται. Βλέπεις τι γίνεται. Ήθελα... Ακούω τόση ώρα, δηλαδή πήρε ο Δημητράκης, πήρε ο άλλος από... Ο άλλος είχε πάρει 7 τηλέφωνα να μας πει... Όλη η πανδεσία που λέγεται λόγο επειδή παρήλασε σήμερα... Σήμερα είναι All Star. Έτσι, All Star. All Star. Ανατολή Δύση. Δεν θα έβγαινα πραγματικά. Όχι, έπρεπε να βγεις. Ναι. Λοιπόν, εσύ αγόρι μου γλυκό, κανόνισε την μπλούζα. Έτσι. Να την έχω. Εδώ. Γιατί ο άλλος μήνας είναι. Πρέπει να είμαστε ετοιμότατοι. Βέβαια. Έτσι, την Παρασκευή. Δεν ξέρω τι τέτοια. Ναι, έχεις την μπλούζα. Με τη φανέλα του λόγο, επειδή θα μας δοξάσεις και θα μας. Φυσικά. Στα τάρταρα. Πρόσεχε μόνο και είναι λίγο βαριά αυτή η φανέλα. Οπότε θέλει. Κοίταξε να δει πιο βαριά από τον Πάο. Από τον Άρη, από τον Απόλλωνο Πόντου, όλες τις ομάδες. Πιο βαριά είναι αυτή. Έτσι, ναι. Αγόρι μου, τι έλεγε, πέλα. Αυτή είναι πιο βαριά. Είναι βαριά γιατί... του Μπάμπη Φανέλα, που σε μπορεί. Όχι, δεν το ξέρετε. Θα πάρουμε τον οδηγό. Δεν το ξέρετε γιατί. Γιατί αυτό έχει τραβήξει πολύ ξενύχτη. Έτσι, αγόρι μου. Δεν το ξέρετε. Πες τα. Ποτίστηκε με αλκοόλ και τσιγάρα. Α, μπράβο. Αυτό για να βγει μπροστά, για να διαφημιστεί και να γίνει Μπατμανίδης, δεν έγινε. Κοίτα όμως, Μιχάλη, να σου πω κάτι. Εγώ στο live του δεν σε είδα από κάτω εκεί στη Λαοθάλασσα, στο 8 ball. Στο Βαλεντίνο. Κοίταξε, πρέπει να οργανωθώ λιγάκι από δουλειά και έτσι. Εγώ θα το κανονίσω έτσι και θα μαζέψουμε και το Δημητράκη. Καλημέρα, Δημητράκη μου, αγόρι μου. Εντάξει, κοίταξε, να σου πω κάτι. Και εγώ άνεργο είμαι κανένα 8 χρόνια. Να πούμε, αλλά Μπατμανίδη δεν έχω χάσει. Έγινε, λοιπόν, σε φιλούμε. Έγινε αγόρι μου. Κανόνισε την Παρασκευή από την Πλούζα. Εννοείται. Έγινε αγόρι μου. Τσάω, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, ακούτε και. Κάτσε, έχω γραμμούλα. Περίμενα να μονή. Καλημέρα. Καλημέρα. Μας το κλείσε και εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλώς τον. 4 φορές καλημέρα είπα. Τέσσερις θεού είναι και αυτή. Τέσσερις γραμμές είναι κατελημένες. Τέσσερις γραμμές είναι κατελημένες ο Λευτέρης, γι' αυτό κάνουμε. Καλημέρα δεν βγαίνω εγώ. Ναι, δεν πειράζει. Λοιπόν,
Περισσότερο φυσικά για την καλημέρα. Πήρα, και εντάξει, καλά έκανε. Και τέσσερι φορέ την είπα καλά. Τι είδε, το παραπάνω, τι άλλο να πει. Ναι, θέλω να δώσω και ένα για προγνωστικό. Για δώστε, για δώστε σήμερα που είσαι εκεί. Τα δώσατε εσεί τα προγνωστικά. Όχι, δεν, δεν δώσαμε. Δεν είδαμε. Απλά σχολιάσαμε ότι είναι λίγο έτσι ψηλοαδιάφορα. Ή μάλλον όχι, υπάρχουν ισχυρά φαβόροι. Δεν είναι ψηλοαδιάφορα. Λοιπόν, όσο για την Dortmund, επειδή την έχουν κάποιοι την έχουν ξεγραμμένη. Ναι, την έχει ξεγραμμένη. Να σας θυμίσω ότι στον πρώτο αγώνα η Dortmund είχε πολλές ελλείψεις. Και το πρώτο ημίχρονο έλειξε 0-0. Το δεύτερο τα φάγε τα τρία γκολ, νομίζω. Τώρα για τη Real, εντάξει, αυτό το δεύτερο λες να το παίξω γκολ-γκολ και άσο. Νομίζω ότι θα σκοράρει ο Άγιαξ αυτή πάλι. Αλλά τώρα για το άλλο, μην την αποκλείεται την Dortmund. Λες, εντάξει, ας κρατήσουμε και μια επιφύλαξη. Δεν είναι... Για αυτού του Γερμανοί, μην του υποτιμάς. Όχι, δεν είναι μόνο. Και τότε να γιατί μπάλα παίζουν καμιά... 11-11 και στο τέλος κερδίζουν έτσι, οι Γερμανοί. Ακριβώς. Ναι, να τα λέμε και αυτά. Και τότε να παιδιά δεν είναι καμιά τρομερή ομάδα. Μην το έλαβουμε κιόλας. Ισχύει αυτό. Έγινε. Σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, Batman. Έλα, αγόρι μου. Ο Φωτιάδης βγήκε στην Ανίτα Πάνια. Όχι, περιμένει να λήξει το πρωτάθλημα, να πάρει ο ΠΑΟΚ την κούπα και μετά. Να... το τάμπ το έχουμε στη τσέπη τώρα, τι να βγει. Κάτσε, μα πάρει πίσω ο Ολυμπιακός στους βαθμούς. Χάνεται και η παρουσία του Φωτιάδη. Περίμενε τώρα. Να έχουμε νέο σύριο. Κάτι άλλο, T-shirt BBC πότε θα έχουμε. Πότε, για. Πώς πρέπει να. Τα θέλει κάτι καταβολή, πώς γίνεται. Δεν τα, όχι, μόνο χέρι με χέρι. Χέρι, θέλει να κατέβω κάτω σε κάτι μια, μια μέρα στην εκπομπή. Πήγες μέχρι. Πήγες... Καλά. Κανόνιστο, πήγες μέχρι το Μαρόκο και εδώ πέρα. Εδώ έχουμε το Μαρόκο, Μπαρόκο. Ναι, στην. Καλώς, έγινε, έγινε. Θα πράξω, θα πράξω. Έγινε, τσάω. Με κλείνει ο ακροατής, όπως καταλάβατε. Εκεί στο Τσέκοψε. Στο Τριεθνές. Ναι. Μενεμένη Εύωσμος Αμπελόκηπη. Ναι, ιστορικό μαγαζί από εξαπανέκαθεν το οποίο επαναδραστηριοποιήθηκε νομίζω τα τελευταία χρόνια πάλι. Ναι, ναι. Ήταν το 95. Κλαμπ, κλαμπ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς το να, καλώς το να. Τι γίνεται. Είμαστε πολύ καλά, εσύ. Άρχισε προπαγάνδα πάλι, έτσι. Προπαγάνδα ποιου τύπου. Προπαγάνδα, ρε φίλε, μείον ένα φάου θα φάει με τον Λουτσέσκου ένας. Θα υπάρει τους βαθμούς Ολυμπιακός πίσω ο άλλος. Να ενημερώσουμε ότι οι βαθμοί δεν δίνονται πίσω. Ναι. Έτσι. Υπάρχει και δεδικασμένο με τον Ολυμπιακό Βόλου. Υπάρχει όμως μια ανησυχία παρόλα αυτά. Καμία ανησυχία. Καμία λέξη. Μάλιστα. Καμία. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν τέτοια πράγματα, σας το λέμε, να το ξέρετε. Έτσι. Γιατί και είχε υποθεί πριν από καιρό, πριν οριστικοποιηθεί σε πρώτο βαθμό τουλάχιστον. Είχε υποθεί, αλλά το να... δεν μπορείς, όταν υπάρχει ένα δεδικασμένο, δεν μπορεί να τα αλλοιώσεις. Δεν μπορείς σε μια ομάδα να ισχύουν άλλα μέτρα και άλλα στασμά για άλλες ομάδες και για μια συγκεκριμένη μόνο να αλλάζουν τα πάντα. Μάλιστα. Αυτή η ομάδα η συγκεκριμένη ας κοιτάξει να την υποβιβάσουν, γιατί φτάνει. Με αυτά που έχουν γίνει, για αυτά που ακούγονται, γιατί ακούγονται και άλλα μπάτε, δεν ξέρω αν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Εντάξει. Ακούγονται διάφορα, για ξυλοδάρμους. Δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Δεν τα παρακολουθώ. Βλέπω μόνο το ποδοσφαιρικό. Τώρα όλα τα υπόλοιπα. Το ποδοσφαιρικό, ναι. Ναι. Καλό είναι να βλέπουν και αυτοί το ποδοσφαιρικό μόνο και να αρχίσουν να αφήσουν την προπαγάνδα όμως. Μάλιστα. Έγινε. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ναι, Μπάμπη, άσε με να πω. Κλείσε, γιατί κλείνει και εκπομπή. Ναι, δύο λόγια. Λοιπόν, πρώτον, μας είπε ο Αράου για τον Γκράτης ότι είναι το δωρεάν, το τσάμπα στα ελβετικά. Επειδή οι Ελβετοί, μ' ακούς, Μπάμπη? Μπορώ να κάνω και κάτι άλλο. Επειδή οι Ελβετοί μιλάνε και γερμανικά, θα του πω ότι το Γκράτης λέγεται στα γερμανικά Zaugenstick. Βέβαια, κάτι που χρειάζονταν να το μάθουμε. Το Zau είναι η αγελάδα. Ναι. Και το Ginstick είναι το της αγελάδας η προσφορά. Λοιπόν, μάλιστα. Ένα αυτό. Τώρα, όσον αφορά να μας πούνε τι έγινε στα Γιάννητσά, που πήγε ο κύριος Κουβέλης και έγιναν προσαγωγές σε ακτίνα 3 χιλιόμετρων. Μάλιστα. Και μόνο τις γάτες δεν συλλάβανε. Μάλιστα. Έγινε. Μάλιστα. Νάτε, αυτό. Τα είπαμε όλα. Τα είπαμε όλα. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι να μείνει μετά. Δεν ξέρω αν υπήρχε κανένας που δεν πήρε τηλέφωνο. Κάποιος θα πει για τον προηγούμενο. Ναι. Θα παίρνουν και θα λένε για τον προηγούμενο εαυτό τους. Γιατί όπως μας είπε και. Ποιος μας το είπε.
ο φίλος μας ο Μάγος, ότι αυτή η ζωή είναι μια δοκιμασία για την επόμενη. Υπάρχουν δύο ζωές. Και μεγαλύτερη δοκιμασία από το να ξυπνάμε 5 ώρα το πρωί δεν υπάρχει. Εγώ το ξέρω. Εγώ βρίσκομαι επίσης στην δεύτερη ζωή και πληρώνω τις αμαρτίες της πρώτης. Την πρώτη ζωή σου τι παίζει να κάνει. Έλα μου ντε, κάτι πολύ άσχημο θα έκανα στην πρώτη ζωή. Μπορεί να ήμουν και ο Χίτλερ, τι να σου πω, για να ξυπνάω 5 ώρα κάθε πρωί. Αλλά από τη στιγμή όμως έτσι σκέφτομαι, είναι οι πρωινές μου σκέψεις. Αλλά από τη στιγμή που έρχομαι εδώ πέρα, ανοίγω το μικρόφωνο, ανοίγω τις γραμμές, συνομιλούμε και περνάμε τόσο υπέροχα αυτό το δύο ώρα. Λέω, ρε παιδί μου. Από την κόλαση στο παράδεισο που θα έλεγαν και κάποιοι αθλητικοί σχολιαστές. Η συντροφιά μου εδώ είναι ο κόσμος μου. Ωραίο το γλύψιμο. Λοιπόν, θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστή το Τσατσαρό. Στον υπέροχο Κωστή το Τσατσαρό. Να τα πούμε και όλα αυτά. Είναι. Και αυτός έτσι με την ευδιαθεσία του και με το μπρίο και το ταπεραμένο του θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10. Τι έβαλε, ρε, τι κομματάρα. Τι έβαλε. Τα ξαναλέμε αύριο στις 6 το πάρα πολύ πρωί. Κουράγια, υπομονή, ψυχραιμία. Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Έτσι. Άκη μου, σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, Μπάμπη μου. Τα ξαναλέμε tomorrow. Ciao.